Και να ήθελα, και να ήθελα να μπω με καλημέρα, δεν θα το έκανα μετά από τις αλητίες που μου έδειξε ο Σωτήρης. Δηλαδή και να ήθελα, και να ήθελα να μπω με καλημέρα, δε. Και επίσης δεν θα μπορούσα βλέποντας δεξιά ένα από τα πιο όμορφα και πολυφωτογραφημένα λιμανάκια της Μεσογείου, αυτό της Κάσου. Ένα πανέμορφο νησάκι, το οποίο το γυρίζεις άνετα σε μια μισή ώρα γύρω-γύρω όλο. Μπορεί και να βάλω μία ώρα και 20 λεπτά. Ο δασκαλάκι μπορεί και μία ώρα και ένα τέταρτο. Τόσο. Άμα να τσεκάρω πολύ ωραίο αυτό, τώρα δεν... Οκ, okay, λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη. Έχω το είπα, αφού το είπα πριν, λέω πριν πω καλημέρα, μου έδειξε αυτά κτλ. Σωτήρη Δασκαλάκη έχω και σήμερα. Είναι δείγμα το ότι είναι Τετάρτη. Μετά από δύο μέρες με Αναστασία Λάμδα, έχουμε κάποιες αλλαγές. Ο Χρήστος Κάπα είναι το λόγο αδειών το απόγευμα. Αναστασία Λάμδα Δευτέρα Τρίτη και Σωτήρης, όχι Δέλτα, Σωτήρης Δασκαλάκης και σήμερα στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου, στους 107 δηλαδή, 0,4 μεγάκυκλους των FM. Στα βραχαία δεν ξέρω που βγαίνουμε. Εκεί δεν ξέρω. Και στα βραχαία θα μας βρείτε, αλλά στα βραχαία δεν ξέρω που βγαίνουμε. Και ξεκινάω πριν πω καλημέρα με την καλημέρα του 008, ο οποίος λέει: καλημέρα. Χθες 10 και 20 έστειλα σωστή απάντηση για το quiz με Παπαλουκά. Ούτε καν το διαβάσατε. Νικητής ήταν άλλος ως μοναδική απάντηση. Με πιάνει το παράπονο. Λοιπόν, ένα-ένα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι δικά σου αυτή τη στιγμή, πες μου ονοματεπώνυμο. Στείλε μου τώρα ονοματεπώνυμο. Δεύτερον, έλα λέοντος αφού 18 έκτο όροφο και αν δεις μήνυμά σου, εψέ. Αν δεις μήνυμά σου, εψέ. Εγώ θα σου δώσω και ένα ζευγάρι γυαλιά ακόμη, το αγοράζω εγώ. Δεν ήρθε 008. Και λες 10 και 20. Δηλαδή, γεμάτη εκπομπή μπροστά. Αν μου έλεγες 12 παρα 5, θα σου έλεγα sorry φίλε, κάτι έγινε, άου ήρθε, γιατί στο κλείσιμο υπάρχει πάντα πίεση. Υπάρχουν γραμμές παρόλα. Δεν έχει έρθει μήνυμά σου. Προς Θεού, προς Θεού. Τώρα, ανθρώπινα καμιά φορά, μπορεί να γίνει κανένα λάθος. Αλλά δεν ήρθε. Μάρτυράς μου Τσαλτίδης. Ένας από τους τρεις πιο τίμιους ανθρώπους σε αυτόν τον όροφο. Πώς είμαστε εδώ πέρα, στον όροφο. Λοιπόν, 008, τα γυαλιά είναι δικά σου. Πέρα το παλικάρι που κέρδισε χθες, νομίζω Μάνος, αν θυμάμαι καλά, και δικά σου τα γυαλιά. 008, στείλε μου απλά ονοματεπώνυμο τώρα. Έτσι. Και αν ερχόταν και δεν το βλέπα, είναι ανθρώπινο, θα πω ναι φίλε, χίλια συγγνώμη, το έχω πει. Έχω πει, κάνω, άνθρωποι είμαστε. Μέσω στα στυρμά χάνεται. Προχθές τη Δευτέρα μου υπήρχε ένταση. Ένα μήνυμα, τελευταία στιγμή το είδα. Και το διάβασα 12 παρά 1. Ανθρώπινο και αυτό, προς Θεού, ναι. Δεν θα με λιθοβολήσει κανείς, έτσι, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Και με τα μηνύματα, εγώ έχω τρέλα. Ζω για τα μηνύματα. Ζω για τα μηνύματα. Μαλώνω και εδώ και στη Μαρμίτα μαλώνω. Είμαι μηνυματοθύρας, δεν τίθε θέμα. Τέλος, στείλε μου το ονοματεπώνυμό σου τώρα. Εντάξει, 008. Τώρα, στείλ το. Και εγώ νιώθω άσχημα με αυτό που λες. Και έχουμε και κουιζάκι με γυαλιά σήμερα, άλλο. Okay, αλλά άλλο, πάει αλλού. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα. Ας μπούμε το κομμάτι, Σωτήρη, αν το έχεις έτοιμο. Λέω αν το έχεις έτοιμο και κάνω το έτσι χαλί, να πάμε έτσι λιγάκι. Άστο, βλακία εισαγωγή δεν μ' αρέσει. Ούτε κιθάρου, ούτε μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμ. Τι είναι αυτά, καμία σχέση το με ροκ. Δεν θέλω, λάθος. Βλακία του δασκαλάκι. Να πει όχι, δεν είναι καλό κομμάτι αυτό. Άστο, ξύπνα, δεν είσαι συγκεντρωμένος. Εκπομπή έχεις, ραδιόφωνο. Το αφήνει εκεί, δεν πειράζει. Με κρεμάει στον αέρα. Με κρεμάει αυτή τη στιγμή. Με βάζει κομμάτι με εισαγωγή που είναι μάπα. Με κρεμάει. Σου λέει άστο να κρεμαστεί, να ξεφτελιστεί ο παραγωγός. Λοιπόν, για πάμε. Ακόμη δεν έχω πει καλημέρα. Καλημέρα δεν λέω. Βάζω θεματάκι μετά quiz και μετά πάμε όλα τα άλλα. Μεσημέρια μου το μπάσκετ. Μεσημέρια με μουντοκλαρίνα. Λοιπόν, βασικό θέμα για σήμερα. Δεν κάνω καθόλου μα καθόλου πλάκα. Έτσι, μερακλωμένα το θέλω το θέμα. Και να πω κάτι. Θα ανοίξω για αυτό το θέμα αυτό, θα ανοίξουμε γραμμές. Εδώ είναι και ο Χρύσανθος. Ήρθε εδώ πέρα είναι ο Χρύσανθος. Εδώ και ώρα έχει φτάσει. Απλά τρέχει η ιστορία για προπονητή στον Άρη και είναι όλη σε ετοιμότητα. Να το πω εγώ, το λέω, το δίνω εγώ και μετά ποιος θέλει. Ζωζέ Ανιγκό, πρώτον κυτρινό μαύρων πυλών. Το λέω εγώ πρώτος και μετά το πει πρώτος αύριο ο Τσαλτίδης. Και θα λέει ο Δασκαλάκης, πω πω τι ρεπόρτερ Άρη, πρώτη το δώσαμε κτλ. Το λέω σήμερα εγώ, το πει αύριο πρώτος την είδηση ο Τσαλτίδης. Ζωζέ Ανιγκό, πρώτον πυλών. Του Άριος Θεσσαλονίκης. Μπλέκτε κάτι και στον Ολυμπιακό, θα τα βρουν τα. Δεν τίθε θέμα. Λοιπόν, Γιάννης Αντετοκούμπο.
δεν θέλω κλισέ, δεν θέλω να μου πείτε να αρχίσετε άλλο μπάσκετ παίζετε εδώ και άλλο μπάσκετ εκεί πέρα από τον Ατλαντικό. Εγώ θέλω, θέλω να ρίξω ένα ισχυρό χαστούκι και στις δύο παριές του Μιχάλη του Κακιούζη. Το λέω φιλικά, έτσι. Σεβασμό και στο παιδί και στον άνθρωπο και στο Μιχάλη του σαν πασιμπολίτη και σαν άνθρωπο και τα λοιπά προς Θεού, έτσι μην γίνει παρεξήγηση. Μπασκετικά, που τελειώνει εψέ το παιχνίδι και στο πάνελ της ΕΡΤ ο Μιχάλης ο Κακιούζης, που τόσο καημό μοιάζει να παίξει στον Άρη και ποτέ δεν έπαιξε, που ημνούσε τον κόσμο και την κερκίδα κτλ. Έπαιξε! Α, έπαιξε! Μία σεζόν, τι έπαιξε, πολύ λίγο πρέπει να έπαιξε. Μία σεζόν. Τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε ποτέ σαν παίκτη, τραγικό. Εμένα αυτά τα κλέφτηκα, αυτά δεν μ' αρέσουν. Άστο. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων. Που θέτει ο ίδιος ερώτημα. Ναι, ναι. Ρωτάει ο ίδιος ο Μιχάλης ο Κακιούζης. Λέει, συγγνώμη. Χρήσατε τα θέτω σαν θέματα και μετά. Να ακουστεί μου ανάσα, κουίζ και μετά πάμε. Ναι, πες τα όλα. Ανοίγουμε γραμμές 10:30 για αυτό το θέμα μόνο. Αλλά θέλω να βγούνε, ξέρω ότι μας ακούνε πάρα πολλοί προπονητές μπάσκετ. Μπάσκετ, φίλε, είναι σημαντικό, ναι. Και παιδιά που ακούνε, που είναι πολύ καλοί προπονητές και μπασκετάνθρωποι στις ομάδες της ΕΚΑΣΤ. Βέβαια. Το εννοώ. Φυσικά. Έχουν κερδίσει τουλάχιστον 3 φορές τελευταίο χρόνο γυαλιά εδώ οι 2 Αριανοί, ο ένας Ηρακλειδέας, παιδιά που δουλεύουν χρόνια προπονητές σε ομάδες ΕΚΑΣΤ. Και για μένα άνετα μπορούν σε ομάδα της Α1. Και είναι μπασκετικοί από 2 ετών. Με θητεία σε ομάδες με 1002. Λοιπόν, ρωτάει ο Μιχάλης Κακιούζης. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Από τον Γιάννη τι θέλουμε. Θέλουμε 25 πόντους. Παραμυθιάζονται άλλοι γύρω. Όχι, όχι, έτσι, όχι. Να κάνει και άλλα πράγματα. Άκου Μιχάλη, εγώ από τον κορυφαίο, έναν από τους 5 κορυφαίους παίκτες στον πλανήτη Γη, δεν θέλω 25 πόντους, όντως, έχεις δίκιο. Θέλω 45. Θέλω 45. Γιατί όταν χθες μου κάνει καλαμπούρι ο 39χρονος Γκαρσία και ο 37,5χρονος Βαρεζάο, θέλω από τον Γιάννη 45 πόντους. Όχι μόνο ποζεριλίκια. Και αν είναι να μας πάρει ο διάολος, ας μας πάρει με στυλ. Θέλω τον Γιάννη μέσα 40 λεπτά και με 5 φάουλ. Και ας την ποζεριά αυτή είναι ευρεία, δεν ξέρει ότι είναι τα φάουλ έξω, ότι είναι Ευρώπη εδώ. Ας τις ποζεριές αυτές. Ας τις ποζεριές. Λοιπόν, θέλω να προτείνει σήμερα ο ακροατής που μας ακούει. Τι Ευρώπη, ρε φίλε. Στην Κίνα παίζαμε με τη Βραζιλία. Ναι, θέλω ο προπονητής που μας ακούει, Χρύσανθε, να βγει στον αέρα μετά τις 10:30. Ναι. Παιδιά που ακούει. Αλλά και ταξιτζής. Μπορεί ταξιτζής. Και τι να πει. Και να έχει έτσι μια ιδέα από μπάσκετ. Να μας φέρει, να μας πει καταστάσεις. Θα πω κάτι κι εγώ αργότερα. Μπορεί να γελάσετε όλοι μαζί μου. Μπορεί να γελάσετε, εντάξει. Να φανεί απλοϊκό και αστείο. Θέλω καταστάσεις ώστε να παίρνω από τον Γιάννη 45 πόντους. Δεν υπάρχει αυτό. 45 πόντους. Όχι 45. 35 σίγουρα. Ο Γκάλης ήταν ένας. Ξαναπες το. Ο Γκάλης ήταν ένας. Έτσι. Δεν Justice είναι. For Γκάλης. Ρε εσύ τι κάνανε οι αλήτες. Μου το είπες αυτό με το... Μπορείς να μην ανοίγεις ένα θέμα το οποίο σ' αρέσει, γιατί γουστάρεις αυτό που κάνανε. Εσύ και κάποιοι άλλοι κάφροι το γουστάρετε αυτό που κάνανε. Γιατί σας αρέσει να το αναπαράγετε. Σε μηνύω αυτή τη στιγμή. Όταν με μηνύσεις, πλήρως πρώτα το παράβολο που είναι 250 ευρώ και μετά άλλο να με μηνύσεις. Σε λοιπόν, μηνύω. Καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι, και... προς τιμήν σου, μου είπες εσύ τι γράψαν και το, εσύ το είπες. Σου λέω, με λοιπόν, 100 λεπτομέρειες. Σου λέω λοιπόν ότι σταμάτα να το αναπαράγεις αυτό. Γιατί ο λόγος τους, ο στόχος τους είναι αυτός. Ο κάφρος αυτό θέλει. Αυτό, ναι. Κάνα δυο κάφροι και το βάλαν και στο προφίλ τους κιόλας. Μιλάμε για αυτό το θήτα μπροστά στο 4. Μιλάμε για κορυφαία γιατί αλητεία. Γιατί μου το έδειξε χθες ένα άτομο. Γιατί πράγμα μιλάμε. Αλητεία. Ειδικά αυτό το θήτα μπροστά στον αριθμό 4 της Εθνικής. Είναι τραγικό. Όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά. Ναι. Είναι απόρρια ενός κόμπλεξ το οποίο πηγάζει. Ναι. Όχι, δεν είναι καμιά απόρρια κανένας κόμπλεξ. Αυτά ακριβώς τι θέλεις να πεις και σε πρόλαβα. Όχι, κάνεις τεράστιο λάθος. Όλα αυτά. Όλες αυτές οι μάγκες. Έχουν justice από το Θεό. Από το Θεό το βρίσκεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε παραδέχομαι. Οπότε άσε τη θεία δίκη να κάνει τη δουλίτσα της. Τέλος. Τέλος, τα είπες όλα. Εμένα με έχεις καλύψει. Εμένα με έχεις καλύψει. Λοιπόν, ειλικρινά σήμερα θέλω να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα όμως. Το έχουμε καταγράψει, ναι, το ξέρω. Μην αφήνει κανείς και λέει. Κοίταξε, άλλο παίζει ο Γιάννης πέρα από τον Ατλαντικό και άλλο. Ναι, το βλέπω, το ξέρω. Τα είπε όλα ο τεράστιος Μάκης Πυρητίδης. Ο τεράστιος Μάκης Πυρητίδης. Τον καλημερίζουμε από ό,τι έχω μάθει. Ζει κάπου άνθρωπο απομονωμένο στο Κυλικής. Κάτι έχω μάθει να είναι γερός ο Μάκης Πυρητίδης. Τεράστια μορφή. Είπε, μου το είπε αυτό αρχές του 80. Το έλεγε σε όλους. Το είπε σε μένα. Τέλη του 70 μου το είπε. Το άκουσα να το λέει σε συζήτηση στη Χάνθ. Τέλη του 70. Μπάσκετ αγόρι μου παίζουν, λέει, εκεί.
Εκεί παίζουν μπάσκετ. Εδώ παίζουν τράσκετ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ΕΠΣΕ είχαμε Βραζιλία, Shell As 79-78, ημίχρονο 30-40 και Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Τουρκία, στην παράταση 93-92. Αυτό το είδες. Το έβλεπα όλο το μάτς, συνέχεια γυρνούσα εκεί γιατί με πονάνε. Τη σφαγή της Τουρκίας την είδες. 81-81 ο κανονικός αγώνας, ημίχρονο 47-42. Συγγνώμη, καλημέρα Δώρα, συγγνώμη που λέω μόνο αυτά τα δύο αποτελέσματα. Γιατί λέω τα αποτελέσματα ομάδων τα οποία, οι οποίες με ενδιαφέρουν και τις αγαπώ. Καλημέρα τώρα από μένα και τον Χρύσανθο. Δεν λες ευτυχώς και καλό καλοκαίρι. Που σφαγιάστηκαν οι Τούρκοι. Και... καθόλου δεν σφαγιάστηκαν. Πώς εντάξει, να βρούμε τον δρόμο μας. Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε. Τον δρόμο μας να βρούμε. Προς την δόξα. Θα φας από τον Αντετοκούμπο που κοροϊδεύεις μία σφαλιάρα. Πιστεύω ότι μόνο εσύ κατάλαβες ότι τον κοροϊδεύω. Διασταυρώνεται. Πιστεύω ότι μόνο εσύ κατάλαβες ότι τον κοροϊδεύω. Καλημέρα. Κάνεις τη γνωστή ή πουλή κριτική. Οδηγείς τον κόσμο στο να τον βρήσει. Συγγνώμη, τι λες. Τον Κακιούζη ξεφωνίζω. Επιτέλους, εράστε. Συγγνώμη, τι λες. Τον Κακιούζη τον ξεφωνίζει γιατί ήταν στον Άρη. Και έκανε τάχα ότι δεν ήξερε ότι έπαιξε. Ναι, στον Άρη. Έχει ταυτιστεί με τον Άρη. Στο λόγο μου, ειλικρινά σου μιλώ. Δεν θυμόμουν αν έχει παίξει ειλικρινά στο λόγο μου. Στο λόγο μου, ειλικρινά. Καλά, εσύ δεν θυμάσαι αν έχει ομάδα ποδοσφαίρου. Θα θυμάσαι αν έχει παίξει ο Κακιούζης. Μια χαρά ομάδα ποδοσφαίρου έχω και ωραία χρώματα θα φοράω και τέτοια. Λοιπόν. Κίτρινα. Με λίγο μπλε. Λοιπόν. Πραγματικά η ξεφτύλα του δεν έχει όριο. Καλή. Δεν έχει όριο. Και η ξεφτύλα του. Το κάνουμε πλάκα. Με κρεμά εμένα τώρα. Πλάκα. Με κρεμά εμένα. Που δεν την πέφτω, δεν σε κάνω κανένα σκηνικό και θα έρθουν άλλοι. Και τι θα γίνουν όλα. Τέλο πάντων. Να με χτυπήσει να σπάσει το καλημερίζω τον νέο πρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Παναγιώτη Μαρμαρινό. Ποιον? Παναγιώτης Μαρμαρίνος, νέος πρόεδρος. Καλή τύχη, Παναγιώτη. Τι είναι αυτός? Ο νέος πρόεδρος. Του Ηρακλέου. Ο Μαρμαρινός. Ναι. Αυτός ήταν του Άρη Παραχωρίου. Καλή τύχη στον Ηρακλή. Παραχωρίου. Καμία σχέση. Ήταν πέρσι υπεύθυνο στην ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλέου. καλή τύχη στον Ηρακλή. Είναι σε δύσκολο όμιλο, στον δεύτερο. 8 όμιλοι στο σύνολο, 107 ομάδες. Δέλτα Εθνική παίζει τώρα δηλαδή. Ναι. Γάμα Εθνική λέγεται. Εγώ λέω πώς είναι ο ονομασίας τώρα. Η τέταρτη κατηγορία της Ελλάδος είναι. Ναι. Μάλιστα. Σωστό. Αυτό. Και σωστό. Θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία, τι. Σωστό. Να μην πας ψημί. Θα δούμε. Και ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Λοιπόν. Ο Ηρακλής παίζει τέταρτη εθνική. Εγώ έδωσα και εσύ, την είδηση. Και εσύ ασχολείσαι με τον Κακιούζη. Εγώ έδωσα και την είδηση. Ζωζέ Ανιγκό, πρώτο κίνδυνο μαύρων πυλών. Αύριο θα τη δώσει πρώτο ο Τσαλτίδης και θα τον υμνείτε όλοι. Εγώ τον λέω σήμερα. Ζωζέ Ανιγκό. Προπονηταρά. Ξένος προπονηταράς που ξέρει πλέον πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Που απολύθηκε το πάρεις... Λεβαδιακό και τον Πανιόνιο σε 5 αγωνιστικές. Λάθος κάνεις, για μέτρα ξανά. 15. Για μέτρα Λεβαδιακό πόσο ήτανε, πάμε παρακάτω. 12. Σε ποιο Πανιόνιο, τι προβλήματα Πανιόνιο και τι έγινε. Τώρα πει προπονηταράς με υπέροχη δουλειά στη Γαλλία που ξέρει πολύ καλά και την Ελλάδα. Απλά εμπλέκτε στον Ολυμπιακό, θα τα βρείτε, όπως είπε και ένας φίλος μου. Δεν υπάρχει θέμα, Ανιγκό. Εμπλέκεται στον Ολυμπιακό, πώς εμπλέκεται. Κάτι είναι, κάτι στα μικρά, σε ακαδημίες, κάτι. Δεν ξέρω, νομίζω κάτι τέτοιο. Μπουρδο Παοξής, δηλαδή. Ωραία. Ο Ανιγκό, Μπουρδο Παοξής. Όπως ο Μαυράη θα πήγαινε και ο Κουέστα θα πήγαινε στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν λέγανε τότε. Δεν είπε και τον Ανιγκό ότι είναι Παοξής. Μου το είπε, λέω Παοξής. Λέει, θα δει, θα πάρουν, λέει Ανιγκό. Μια χαρά τα βρουν, λέει αυτοί. Τέλος πάντων. Πρόσεξε, μην πάρουν αυτοί Ανιγκό σε δύο αγωνιστικές. Που θα ψάχνουν προπονητές. Φίλε, αλήθεια λες. 100%. Σε δύο αγωνιστικές. Παίζουν με Ατρόμητο τώρα, στο Περιστέρι. Παοκάρης παίζει μετά. Και μετά Παοκάρης. Πρόσεξε λοιπόν, μην ψάχνουν αυτοί οι προπονητές. Γιατί μετά τον Μπράγκο έχουν φάει τον τεχνικό τους διευθυντή. Ναι. Με το Διαμαντόπουλο έγινε ο χαμός. Και γιατί έφυγε ο Διαμαντόπουλο. Ανίβαλε, ναι. Γιατί έβγαζα, έγινε ο Διαμαντόπουλος. Ο Μπράγκο τώρα τι έγινε. Έγινε δεκτή παρέτηση. Ο τεχνικός διευθυντής. Έγινε δεκτή παρέτηση. Τον 28 θαλασσών και ο αναμορφωτής. Με τις μεταγραφάρες. Που δεν έκανε ούτε μία. Είδες τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Με τον Ιβάν. Είναι με τον Ιβάν. Τον Ιβάν, φίλε. Και μόλις έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίο φυσικά ήταν αυτό. Ήρθε ο NCT, ο ανθρωποφάγος, η Πεχτάρα, ο Ροντρίγκο, ο Αουγκούστο.
Ποιο άλλο ήρθε. Μιλά ηρωνικά, γιατί για τον Άρη. Ήρθανε. Για τον Άρη δεν μιλάς. Ο Άρης δεν έχει λεφτά, ρε φίλε. Γιατί λες. Ο Σάσα. Θα σου πω. Γιατί αυτοί κοροϊδεύουν συνέχεια τον Καρυπίδη, τον Άρη, την αυτά, το ένα τ' άλλο. Εμείς φέραμε 10 παίκτες των 200.000 και φέραμε και έναν των 400.000, των 500. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Α. 6 εκατομμύρια budget. Επίσης, ο ίδιος μου είπε να τον χαίρεσε, λέει μπράβο, το είπε κιόλας και μέλος σε ΣΥΕΜΘ και μεγαλώνει και 4 παιδιά που επικροτεί τα μπινελίκια προπονητών στους φιλάθλους. Στο διαδίκτυο, λέει μπράβο. Στο μεταφέρω και αυτό για να κλείσουμε αυτά. Να δεις την μπινελίκια θα επικροτήσω εναντίον αυτού του που τα λέει αυτά. Άλλη μια κότα. Η οποία είναι λιράτη και δεν έρχεται με το όνομά τη και το επώνυμό τη να αντιμετωπίσει τα ίσια. Καλά, έχουν και δουλειέ οι άνθρωποι. Έχουν και δουλειέ οι άνθρωποι. Δουλειέ έχουν οι άνθρωποι, αλλά ανάμεσα στι δουλειέ οι άνθρωποι ασχολούνται με τον Άρη. Εντάξει, όχι, okay, στο λέω. Ακροατή είναι ο άνθρωπο. Τι δουλειά έχει. Αν δεν κάνω λάθο, ο δημόσιο. Κοινοτρόφο είναι. Αν δεν κάνω λάθο. Στο διπαοξή που θα ήταν, ρε φίλε, στο δημόσιο θα ήταν. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ το περίμενε. Τα κημητήρια είναι όλα κυρινόμαυρα. Αυτή την μπουρδα είμαι 15 χρόνια εκεί πέρα. Αυτή την μπουρδα που λες για τα κημητήρια. Όσοι λες τόσα χρόνια έχουν πεθάνει είναι μέσα πλέον. Έρχεσαι μαζί μου, αύριο. Έχω πάει στα κημητήρια. Έχει πάει. Πήγανε στη Μαλακοπή. Όλοι πάω κοινά. Άρα λέω ψέματα. Για Μαλακοπή δεν ξέρω. Για Μαλακοπή δεν ξέρω. Τα νέα κημητήρια Δήμου Θεσσαλονίκη τα τεράστια. Είναι χάο. Άλλο Δήμο, άλλο δημόσιο. Πλέον με ζέρβα θα αλλάξουν αυτά τα θέματα. Ναι. Όλοι αντιδήμαρχοι Άρης είναι. Θα πει με πάουξη. Όλοι αντιδήμαρχοι Άρης είναι. Όλοι. Δεν. Και όλοι αντιδήμαρχοι του Ταχιάου. Εντάξει, οκ, αλλά μην το κάνεις τώρα. Συγχαρητήρια στο λαό του ΠΑΟΚ που έβγαλε τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας δήμαρχο. Ή μήπως δεν το έχετε αντιληφθεί. Αυτό κωδικοποιημένα που είπες προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Παντού βλέπω άρθρα. Τι έχει χάσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρυσι, τις εκλογές. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι κωδικοποιημένο. Εσύ πες ότι είναι τυχαίο και λέω ότι. Final play. Που δεν κάνουμε μεταγραφές. Και πες το με προφορά, πες το. Final play που δεν κάνουμε μεταγραφές. Ενώ άμα ήταν στον Άρη, δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης, ο Άφραγκος κτλ. Ο Νεφελούδης. ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε με τέτα σούπερ μάρκετ. Που δικαιώθηκε ο Καρυπίδης. 5.800.000 όσο ακριβώς χρωστάει δηλαδή στους εργαζόμενους και τα εκχώρησε στους εργαζόμενους. Γιατί δεν το λένε. Δεν άκουσα. Κοίταξε, ειλικρινά να σου πω κάτι. Τώρα λες, τον έχει σκίσει τον Ιβάν, τον Μπάκ. Εγώ έχω σκίσει τον Για Ιβάν. Τον Καρυπίδη θα πεις ποτέ κάτι. Ένα μισό αρνητικό. Όχι, τίποτα. Καλά σε θεωρούν ύποπτο. Πολιτός. Καλά σε θεωρούν αριανή ύποπτο. Ναι, όταν τα λέγαμε για τον Καρυπίδη. Στο λέω με σεβασμό και αγάπη. Ναι. Με αγάπη. Ναι, εδώ εσείς διαλύθηκε ο Ηρακλής. Πες τέταρτη εθνική και δεν είπες τον Ηρακλή. Και θες να πω εγώ για τον Καρυπίδη που πήρε τον Άρη την Γάμα Εθνική και τον έφερε να παίζει Ευρώπη. Όχι, κοτάρε. Προσπαθεί να υπάρξει. Λέτε όλοι οι άλλοι για του Αριανού. Οι Αριανοί πλέον είμαστε ενωμένοι και με Λευτέρη Αρβανίτη στον Ερασιτέχνη. Με Λευτέρη Αρβανίτη στον Ερασιτέχνη. Είμαστε ενωμένοι για τα τρυπήματά σα. Τα ύπουλα τα δικά σου. Εσύ που είσαι η μεγαλύτερη ύπουλη. Στηρίζω, Αρβανίτη στηρίζω. Εσύ η ύπουλη, εσύ. Και από τα τρυπήματα τα ασπρόμαυρα δεν μασάμε πλέον. Δεν μασάμε. Για τα φανιάσια fair play θα λέμε μόνο. Είπε κάτι από εδώ πέρα μέσα κύριε, θες μου το κάτω. Ναι. Κάτω, από εδώ μέσα ή κάτω. Ξυπνάτε, λέει, ΠΑΟΚ πουλάμε. Ήταν ο Ζαγόρας μπροστά. ΠΑΟΚ πουλάμε, όχι Άρη. Ξυπνάτε, λέει, το πρωί. Ναι. Το είπε. Ωραία. Ναι. Κατάλαβες. Και αυτό λέω... τον έστειλα εκτός Ελλάδος. Με το που το είπε. Χρήστος Αλούστρος. Μεγαλύτερο κέρδος από τη σχέση με τον Αντετοκούμπο είναι η φιλία που έχουμε. Η μαμά μου, λέει, τους έδινε πιο πολύ φαγητό. Λέει. Η μαμά μου και του Γκίκα τους έδινε πάρα πολύ φαγητό να φάνε. Ο Σαλούστας το παιδί, sorry, Χρήστος δεν είναι, ή τον, του άλλαξε το όνομα του ανθρώπου. Λοιπόν, παιδιά περιμένουμε ή μητιμή ή μηνυματικά. Μπορώ να πάω να μου πει ένα παραμύθι. Ή τηλεφωνικά. Α, στην κοπέλα, ναι. Πήγαινε. Πιλάτες με παιδιά μέσα, ναι, πάνε. Πάνε, γιατί όχι. Oh. Λοιπόν, αχ, παιδιά, κοριτσάκι δίπλα, έτσι, μην γίνει παρεξήγηση. Έτσι, περιμένουμε, θέλουμε λύσεις στην πράξη για να πάρουμε τουλάχιστον 35 πόντους από Γιάννη Αντετοκούμπο. Μην τρελαθούμε. Μιχάλη Κακιούζη, το παραμύθι αυτό αλλού. Το ακούω συνέχεια. Τι θέλουμε από τον Γιάννη, 25 πόντους, όχι, 25. Ρε πάτε καλά. Πάτε καλά. 30 έπαιρνε το Γιατζόγλου, το Στίβ. Στα τέλη του 70. Πάτε καλά. Από τον Μιχάλη το Γιαννουζάκο έπαιρνε 25. Από τον Μιχάλη, τον μπαμπά, όχι το γιο. Δηλαδή πάτε καλά, έλεος. Θα τρελαθούμε.
Και έχουν υποσχεθεί quiz ποδοσφαιρικό για να πάμε σε break. Εδώ και από τη Δευτέρα το υποσχεθήκαμε. Και θα με θεωρεί και ψεύτη ο Χρύσανθος. Με αφορμή, εμπνεσμένο το quiz, με αφορμή την αλλαγή του Ιντέγε Μπράουν από τον Σάβα Παντελίδη. Κατευθείαν μου ήρθε το εξής περιστατικό. Μία μουσική ανάσα και δίνω το quiz. Λοιπόν, τελική φάση Euro. Η Αγγλία δίνει τελευταίο παιχνίδι στο γκρουπ της με 20 λεπτά να απομένουν, ητάται και θέλει οπωσδήποτε ισοφάριση και πολύ πιθανόν και νίκη. Ο προπονητής της, ο οποίος δεν ζει πια, βγάζει τον μοναδικό κλασικό φορ και σκόρερ που έχει. Το φωτογραφικό ενσταντανέ εχμαλωτίζει για πάντα, γράφοντας ιστορία το σκηνικό, καθώς ο κλασικός σκόρερ βγαίνει και στη φωτογραφία υπάρχει και σήμερα, φαίνεται μπροστά του το περιβραχιόνιο, καθώς το πετάει και βγαίνει, που ύπταται με ύφος πραγματικά οργισμένο και απογοητευμένο. Ποιος είναι ο σκόρερ που έβγαλε ο προπονητής της Αγγλίας? Τελική φάση Euro, τελευταίο παιχνίδι του γκρουπ. Όποιος βρει και τον προπονητή, αν βρει το σκόρερ μόνο, μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ή λίγο Opticon Express ή Οράσιος. Αν βρεις και τον προπονητή που δεν ζει πια, ένα έξτρα δώρο από την εκπομπή. Ντόμπρα παλικαρίσια. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του σκόρερ, αν θες και κάποιο σχόλιο, αποστολή στο 54-5-26-6. Αύριο και μεθαύριο, 8 προσκλήσεις, αύριο και μεθαύριο, όχι μία, όχι 7, 8 προσκλήσεις για το τεράστιο live του Gas G την Κυριακή στο Μήλο. Αύριο και μεθαύριο αυτά, αυτά τα κάνει μόνο η Δόικα, ούτε καν μουσικά ραδιόφωνα. Τεράστιο live με τον άνθρωπο που κυματίζει περήφανα την ελληνική σημαία σε όλο τον κόσμο μέσω του metal. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε, αν ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει και ο Χρύσανθος, μόνο για πώς θα πάρουμε από τον Αντετοκούμπο το λιγότερο 35 πόντους σε αυτό το μουντομπάσκετ. Νόμιζα ότι με φώναξε ο Τσαλτίδης, αλλά λέει όχι, δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος εδώ πέρα, δεν είμαστε παιδιά. Αλλά τα λέει. Λοιπόν, μην το κολλήσουμε τώρα εδώ. Έκανες κάτι με το κοντήσω. Το δίνεις. Δεν έκανα το παραμικρό. Δεν έκανα τίποτα. Έκανες. Δεν, όταν κάνω το λέω. Δεν έκανα τίποτα. Όταν κάνω το λέω. Όταν λέω το κάνω. Λοιπόν. Θα έξω και θα σε κοπανίσω. Το άκουσα στον αέρα. Παιδιά, μην όχι κοπανητά εδώ πέρα μέσα. Έρχομαι να σε κοπανίσω. Όχι κοπανητά εδώ πέρα μέσα, παιδιά. Όχι κοπανητά εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, 008 πήρα το μήνυμά σου. Ναι, Μάριε, για το γαμώτο λέει είναι το θέμα. Επειδή σαν ακροατής χρόνια ξέρω την σε εισαγωγικά περίεργη σκέψη σου και πού δίνεις σημασία. Μπράβο ρε Κώστα, έτσι, αυτό θέλω. Τα γατίσια με ενδιαφέρουν, τα περίεργα. Έτσι, ποιο έγκλημα κάνει ο Θοδωρής Παλουκάς εκείνη τη μέρα στη Σαϊτάμα. Κλωτσάει την μπάλα εκείνη εκεί. Εκείνη η μπάλα έπρεπε να είναι στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Ανάμεσα σε ευρήματα του κυκλαδίτικου και πρώτης περίοδου μικυναϊκού πολιτισμού. Δεν την κλωτσάς την μπάλα εκείνη, Θοδωρή μου. Δεν είσαι Μάο Μάο. Δεν είσαι Κάφρος. Εκείνη η μπάλα πρέπει να βρίσκεται στο μουσείο της Ακρόπολης. Και εσύ μου την κλωτσάς. Καλά να πάθεις. Μετά φταίνε οι Μεγαλοβρετανοί που σου πήραν τα μάρμαρα. Και τα θέλει ο Κυριάκος δανεικά για 10 μέρες. Έχω θέμα με αυτό. Ή αύριο ή μεθαύριο. Θα δούμε. Λοιπόν, ωραία. 501 δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι αγόρι μου. Αγαπημένος Παοξής. Εσύ εδώ και δυόμισι μήνες, μήπως τρεις, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Πραγματικά σε δαιμονιώδη φόρμα. Το διαβάζω τώρα που μπαίνει στο στούντιο Χρύσανθος. Γιατί θα... Λέει ο 501. Ναι. Χρύσανθος. Σαν να λέμε Δόκτωρ Σόμπολ. Ποιος είναι ο Δόκτωρ Σόμπολ, Σωτήρη Δασκαλάκη, ρωτάω. Ναι, Δόκτωρ Σόμπολ. Ο ψυχίατρος του Ντενίρο. Ναι. Μιλάει ήρεμα και ο απέναντί του θέλει να του βγάλει τα νύχια. Τρυφερό, ωραίο. Ωραία. Δηλαδή ενώ μιλάς ήρεμα, ναι, ο απέναντί σου θέλει να σου βγάλει τα νύχια. Πού λέει... να γίνω Δόκτωρ Χου. Λέει ο 501. Συνεχίζουμε. Ο 501. Α, καλημέρα σας. Δεν υπάρχει αγόρι μου, εσύ τέλος. Ναι, υπάρχεις. Δεν υπάρχει. Ναι, πάμε στον Ευάγγελο, τον 686. Παίχτης ο Τάδε. Προπονητής ο Τάδε. Καλημέρα, παιδιά. Καλή κομπή να έχετε. Ευάγγελε, προσπάθησε πάλι. Δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι αυτός ο προπονητής. Είπα, ο προπονητής έχει πεθάνει.
Εμείς ψάχνουμε τον παίκτη. Με τον παίκτη μπαίνει στην κλήρωση. Ο προπονητής είναι έξτρα. Αυτός που λες ζει και βασιλεύει και είναι πολύ αγαπημένος μου και είχα την τύχη όχι απλά να μιλήσω μαζί του, αλλά και να ανταλλάξω πάσες και μπαλιές σε κεφαλιές στο αεροδρόμιο της Μίκρας για περίπου μια μισή ώρα με αυτόν εδώ. Όταν ο Τσαλτίδης δεν ήξερε πώς είναι η μπάρα του ποδοσφαίρου. Να σε καλά, 86. Προσπάθησε πάλι. Το ότι είσαι μπαμπόγερος δεν σημαίνει κάτι. Γιατί το μόνο από όλα αυτά που είπες είναι ότι είσαι μπαμπόγερος. Και εμείς νέα παιδιά. Σωτήρη, έτσι με είχε χαρακτηρίσει ο άλλος. Αυτό. Του το έχεις πει. Μπαμπόγερε. Του το έχεις πει. Ο πατέρας λέει, έλα εδώ. Το γνωρίζω. Εσύ θα έλεγες ποτέ για φίλο της κόρης σου, έλα σε θέλει μπαμπόγερος. Πρώτον, η κόρη μου δεν θα είχε μπαμπόγερο φίλο. Μιλάω ναι. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά αν έκανε το λάθος το παιδί, ναι. Αν έκανε το λάθος το παιδί, ο μπαμπόγερος θα την πλήρωνε. Ώστε να μάθει να μην πλησιάζει στα νέα κορίτσια. By the law. Και εγώ θα έβαζα. By the law. Θα έβαζα. Με τον νόμο είμαι. Θα έβαζα και κάποιον στο παράθυρο. Νόμιμος είμαι. Θα πήγαινα. Γιατί αυτοί που να έχουν μυαλό. Αυτοί κάναν ντου μόνο. Δεν φροντίσανε να έχουν και κάποιον να σε περιμένει από το παράθυρο. Νόμιμος είμαι και ήμουνα. Δεν ήσουν νόμιμος. Νόμιμος ήμουν. Δεν ήσουν νόμιμος. Νόμιμος. Παμπόγερε, δεν ήσουν νόμιμος καθόλου. Ναι. Και υπάρχει το αδίκημα αυτό, δεν παραγράφεται, να ξέρεις. Άμα φας μια μινισάρα. Είσαι τραγικός. Γίνεται. Εδώ τώρα οι άλλοι θυμάται πριν 6 χρόνια λέει ο Νεϊμάρ με άφτωσε. Ναι. Πριν 9 χρόνια στο Ρονάλντο. Ναι. Θα έρθει και η μικρή τώρα και ναι. Θα πει ο Ασλαμής πριν 9 χρόνια. Παραπάνω είναι, πολύ παραπάνω. Πόσο? Πολύ παραπάνω είναι. Δεν παραγράφεται το πολύ κακούργημα. Το κακούργημα είναι. Δεν παραγράφεται. Πολύ παραπάνω είναι, Άσταγορ. Και δεν είναι κανένα κακούργημα. Άστε. Και είμαι, μπράβο. Και είμαι υπερκαλυμμένος. 14 με 15 είναι. Καλυμμένος από τι είσαι? Από τις μάπες που θα σε δώσουν καλυμμένος θα είσαι. Αλήθεια. Ξέρουμε το τηλεφωνό της. Ναι, να πάρουμε τον παπά να πω τον έχω εδώ. Θυμάσαι τότε τον παμπόγερο. Εδώ είναι ακόμα πιο γέρος. Είναι και αυτό, το είμαι και καλά και αυτό. Θα βρούμε έναν. Θα βρούμε έναν παπά να τον βύρει. Λοιπόν, ναι. Το quiz μας είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ασχολείται κανένας. Ναι, τελείω. Κι άλλο στέλνει. Εδώ που είπες να πάρει τηλέφωνο ο προπονητής. Ναι. Α, όποιος θέλει να βγει. Ναι, δεν είναι, αυτό δεν είναι quiz. Δεν ασχολείται κανένας με εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Όχι, είναι το κούμπο πώς. Θεματάρα είναι. Θεματάρα είναι. Καρά θεματάρα. Λοιπόν, τελική φάση Euro. Η Αγγλία δίνει τελευταίο παιχνίδι στο γκρουπ της. Ιτάται. Μένουν περίπου 22-23 λεπτά. Θέλει οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον γκολ, το λιγότερο ένα γκολ, και ο προπονητής της, ο οποίος δεν ζει πια, βγάζει τον μοναδικό κλασικό φορ που έχει. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει τη στιγμή η οποία έχει περάσει στην ενιότητα, με τον σκόρερ να φεύγει και οργισμένος να βγάζει και να πετάει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για να το πάρει οποιοδήποτε από το χορτάρι. Το περιβραχιόνιο ύπταται μπροστά του. Και αυτός είναι σε δεύτερο πλάνο. Ποιος είναι ο σκόρερ αυτός? Ποιος είναι ο σκόρερ αυτός? Αν βρίσκεται ο προπονητή, έξτρα δωράκι από εμάς σαν εκπομπή. Πέρα από τα γυαλιά Opticon Express. Τραγικό μήνυμα τραγικού μπασκετικού Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ναι. Του γνωστού οπαδού του ΠΑΟΚ που ήταν μέχρι πρώτην ως εδώ πέρα. Ναι. Γελάει ο κόσμος, ναι, με το τσίρκο που παρουσιάσατε χθες εσείς που είστε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ας σας λυπηθεί ο Θεός αν σας βρούμε στον δρόμο μας εμείς οι Σέρβοι. Φίλε, το ξέρω, αυτοί εδώ οι Αμερικάνοι, δηλαδή να σου πω κάτι, οι μισοί στον φετινό Ηρακλή δεν παίζουνε, το ξέρω, αλλά και πάλι θα γίνει πόλεμος, γιατί είναι Αμερικάνοι, έτσι, θα γίνει πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος είναι Σέρβος? Ναι, εμείς οι Σέρβοι, εμείς οι Σέρβοι, ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλα, χθες είπες είναι κάτι συμβαίνει, θα πάρεις τηλέφωνο μετά, δεν με πήρες, πάρε με σήμερα. Κατάλαβες γιατί σε θέλω, πάρε με σήμερα, σε θέλω. Γιατί είναι υποχρέωση μου απέναντί σου. Λοιπόν, είχαμε χθες, είπαμε, USA, Turkey, 81-81 κανονικός αγώνας, 93-92 στην παράταση, ημίχρονο 44-42, δύσκολα, πολύ δύσκολα, το χτυπήσει την παράταση οι Αμερικανοί, τέλος πάντων, και εκεί πέρα έχουμε θεματάκια με κάποια μοιραία λάθη κτλ. Όποιος θέλει πάντως καλεί τώρα για να δώσει λύσεις πώς μπορεί η εθνική ομάδα να πάρει από τον κορυφαίο ίσως παίκτη στον πλανήτη, από τον MVP του NBA, αυτό δεν είναι κατά τεκμήριον, βγήκε MVP στο NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θέλω το λιγότερο 35 πόντους. Αυτό το τραγικό που είπε ο Μιχάλης ο Κακιούζης, καραδιαφωνώ μαζί του και διαφωνεί φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα. Τι θέλουμε λέει, του φάνηκαν πολύ 25 πόντους. 25 πόντους θέλουμε λέει, όχι, να κάνει και άλλα πράγματα.
μη σειρότερα. Εντάξει, οκ. Okay. Και να θέλω 35 από τον Καλάθι, ας πούμε. Ή από τον Παπαπέτρου. Οκ. Okay. Που έπαιξε χθες πιο πολύ από τον, από τον Εντοκούμπο. Οκ. Okay. Ευάγγελε, προσπάθησε πάλι. Πολύ καλή, πάρα πολύ λογική η σκέψη σου. Και για τον παίκτη και για τον προπονητή. Απλά λίγο ξέχασε ότι ο προπονητής αυτός ζει, που λες. Ο 494 λέει. Είναι ο αγαπημένος, το φιλί του Ντιέ, Αριανός, απίστευτος σε εμεσάς, απίστευτος, λέει. Σπύρος Απαδόπουλος, παρόν κυρία. Σπύρος Μπιμπίλας, παρόν κυρία. Σπύρος Φωκάς, παρόν κυρία. Σπυρομέτρηση. Είναι Αριανός, μην πεις τίποτα. Είναι Αριανός, γελάσουμε από υποχρέωση. Φιλί του Ντιέ, μας έλειψες, παλικάρι μου. Παλικάρι μου. Αριανός και αν δεν κάνω λάθος, Λίβερπουλ, έτσι. Κλασικό πακέτο αυτό. Αυτό το ανέκδοτο που το άκουσες στην Τούμπα. τον άνθρωπο, ρε σημεί. Εντάξει, ωραίος, οκ. Okay, ωραίος. Από τους τρεις με συγκινείς με Σπύρο Φωκά. Α, θα δίνουμε προσκλήση και για Γιάννη Πάριο, έτσι. 10 του μηνού είναι το μεγάλο live του Γιάννη Πάριου στο Μάνος Κατράκης, στις Οικές. Θα δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για Γιάννη Πάριο. Τι άλλο θέλετε. Και κυνηγάμε Sisters of Mercy, κυνηγάμε και archive. Λαϊβάρες έχει Σεπτέμβριο στην πόλη. Κυνηγάμε και θέατρο, θα σας δώσουμε. Και για Μπιμπίλα θα σας δώσουμε. Σπύρος Μπιμπίλας έρχεται και γι' αυτό θα σας δώσουμε. Τι άλλο να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν. Okay. Όσοι πιστέψαν ότι ο Ζωζέ Ανιγκό είναι πρώτο πλέον του Άρεος, κυκλοφορεί πολύ από χθες το απόγευμα. Μην αναπαράγεις μπούρδες. Ναι, ο Χρήσανθος λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μην είναι έρθει. Μια μπούρδα. Θα γίνεις ρεζίλη, μην έρθει. Είναι μπούρδα. Είναι πολύ καλή λύση. Είναι μπούρδα. Πολύ καλός ξένος προπονητής. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι καλός. Δεν απασχολεί τον Άρη. Αυτό έχει σημασία. Η είδηση δεν υπάρχει. Λέτε μπούρδες. Και δυστυχώς ο κόσμος σας ακούει κιόλας. Μπουρδολόγοι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, ο Αριανός, αγαπημένος, σταθερός ακροατής 7-16, λέει: ο Αντετοκούμπο δεν μπορεί να σου βάλει 35 πόντους. Δεν έχει μακρινό σουτ. Κάνει όμως χίλια δυο πράγματα. Μπορεί να φορτώσει με φάουλ τους αντιπάλους. Δημιουργεί χώρους. Ένας παίκτης θα είναι πάντα ελεύθερος. Μόνος του όμως δεν μπορεί να σου πάρει μάτς με αυτές τις άμυνες. Προφανώς όμως πρέπει να είναι μέσα 40 λεπτά. Ο Νοβίτσκι πώς ήταν. Ο Γκασόλ πώς έπαιζε έτσι. Δηλαδή, τι θα ενοχληθεί ο Παπαπέτρου και ο Παπανικολάου. Γενικά και ο Σκουρτόπουλος είναι λίγος για αυτό το επίπεδο, να τα λέμε όλα. Μπορεί να κερδίσουμε τους Αμερικανούς και όλα να είναι μέλι γάλα. Αλλά στον πάγκο υπάρχει ζήτημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ιστερόγραφο βρίσκει τον παίκτη, μάλιστα, ενώ ήθελε, λέει, σωστό. Ναι. Ναι, ήθελε και αυτό ένα γκολ. Ναι, δεν θυμάμαι αυτό. Είσαι σίγουρος, ναι, για να σπάσει ένα ρεκόρ, έτσι, του τεράστιου Μπόμπι Τσάλτον. Τα φιλιά μου, την αγάπη σας, λέει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, 7-16. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Οκ. Okay. Αυτά. Ναι. Κάποιο άλλο, κάτι άλλο. Για Ηρακλή, όλα πάνε καλά. Θα αγωνιστεί. Θα υπάρχει φέτος Ηρακλής. Πού? Πέρα από την πλάκα. Πραγματικά με ενοχλεί αφάνταστα αν κατεβεί ο Ηρακλής και είναι σαν Άρης. Αν λέγεται Άρης. Δηλαδή σε ενοχλεί αυτό και όχι ότι έγινε. Ναι, όχι. Δηλαδή, αν κατεβεί και είναι σαν Ηρακλής, δηλαδή, και με μπλε άσπρα. Κοιτάς ότι ξεφτυλίζεσαι, ναι, για μία ακόμη φορά. Ναι. Κοιτάς πώς θα φαίνεται ότι αν είσαι λίγο ξεφτυλισμένος ή πολύ. Ξεφτυλίζεστε, καταλάβετε. Χρησιμοποιείς. Έχετε διασύρει κάθε τι και δεν σας νοιάζει. Χρησιμοποιείς βαριούς χαρακτηρισμούς. Τους ίδιους με τον Γιώργο Ματζιούκη. Βαριούς. Το ίδιο ακριβώς. Την ίδια έκφραση χρησιμοποίησε. Το υιοθετώ. Περί ξεφτύλας. Το υιοθετώ κι εγώ. Αν το πω Γιώργος, ναι. Αν αυτή είναι η γραμμή, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Το υιοθετώ κι εγώ, τέλος. Ναι. Ξεφτύλα. Ξεφτύλα κι εσύ. Τι έγινε, ρε Big Five? Έλληνες διαιτητές στα μάτς του ο Άρης. Μα είναι δυνατόν? Ο πολυτροπεούχος του ενός κυπέλου, του ενός πρωταθλήματος Β' Εθνική στο 98 και της μίας πρωτιάς σε όμιλο. Ας τον άνθρωπο, ρε. Ένας παοξής θέλει ένα μήνυμα, ρε φίλε, τώρα. Ας τον άνθρωπο, τον άνθρωπο. Αυτό που κάνεις είναι φασισμός, Το ζήσα κιόλας. Φασισμός. Φασισμός. Δεν θα κάνεις τέτοιο. Φασισμός. Για όσο ακόμα... Έλληνες διαιτητές, κάτι λέει. Θες Έλληνες διαιτητές. Εγώ είμαι πέρα των Ελλήνων.
Εγώ Έλληνες θέλω, ξεκάθαρα. Και χθες παραδέχτηκε ότι έγινε λάθος στη φάση του Άρη. Πέστασε με επίσημη ανακοίνωση. Α, αυτό δεν το λέω. Δεν κανονικό πέναλτι. Εγώ δεν το ήξερα. Μα το βλέπεις, δεν το ήξερα εγώ. Πού να τα ξέρεις αυτά. Είναι, πες το. Το λέω. Το είπαμε, το γράψαμε. Εκπομπή κάνουμε εδώ πολλά ήρεμα. Είναι η ΕΠΟ του γραμμένου για ακόμα λίγους μήνες. Ναι. Μετά θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Σιγά-σιγά. Έχει ξανά εκλογές, τι γίνεται. Φυσικά. Πραξικόπημα ή εκλογές. Κάτσε. Πραξικόπημα ή εκλογές. 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 Λοιπόν, παραδέχτηκε με επίσημη ανακοίνωση η ΚΕΔ ότι είναι. Ότι ήταν πέναλτι και, και ότι φταίει ο Μανούχος. Και ότι δεν φταίει το ΒΑΡ. Ότι είναι πέναλτι του Άρεος, ναι, σε ποιον αγώνα. Ότι είπε ο Μανούχος. Πρώτη αγωνιστική. Ναι, με τον Όφη είπε ο Μανούχος στον Τζίλο ότι έχω ξεκάθαρη άποψη, δεν θέλω ΒΑΡ. Ναι. Το πήρε πάνω του κοινό στη, τη σφαγή. Ωραία. Εντάξει, ο Μανούχος. Βέβαια, εδώ πέρα θα πει ότι κάποιο διατόβαζε. Εντάξει, οκ, okay, πάει αυτό. Μπορεί να πει διατόβαζε κάποιο. Δώστο και α μην το βάλει. Και το βάλει, ναι, και εσύ μπορεί να πει αυτό. Μπράβο, ναι. Εγώ λέω το ένα, λέω και το άλλο. Σωστό, με, σωστό, βέβαια, μαζί σου. Βέβαια. Σωστό. Δεν σπάω. Ναι. Να δω τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Σε γουστάρω! Γουστάρω τον κυνηγά τον καημένο. Τον ανύπαρκτο. Ένα πνευματόδη εσύ, τόσο πνευματόδη παοξή και τον πάτο κάνει. Δεν είναι πνευματόδη παοξή. Πνευματόδη παοξίδε είναι άλλοι. Όχι αυτό. Όχι, είναι διαβάσιμο. Αυτό είναι ένα πνευματόδη τζαμπατζή. Πνευματόδη τζαμπατζή παοξή. Μπορεί να το πει έτσι. Ωραία, κρατάω τον τζαμπατζή παοξή και αφήνω το άλλο. Εντάξει, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Δεν νομίζω ωραίος να είναι. Είναι ευρηματικός. Δεν βλέπουμε τη φάτσα του. Γιατί είναι πνευματώδης. Είναι κότα, δεν βλέπουμε τη φάτσα του. Παντού βγαίνει φωτογραφίες, αλλά βγαίνει και στον μπάτσικα μπροστά και παντού. Αλλά ναι. Βγαίνει απλά, δεν. Ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο για την εθνική που δεν ασχολείται κανένας. Εγώ αυτό περιμένω, παιδιά, περιμένω. Μόνο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ασχολήθηκε, όπως είδες, και αυτό για να ημνήσει τους Σέρβους. Να πω. Παιδιά, να πω κάτι αστείο εγώ. Παραγελάστε όλοι μαζί μου. Ναι. Πολύ συχνά. Το οποίο το έχω δει. Το έχω δει. Επίθεση εθνική. Και οι τέσσερις, παράδειγμα, τέρμα αριστερά πάνω στη γραμμή. Και οι τέσσερις, ρε. Και οι τέσσερις. Η τέρμα δεξιά. Να. Και η μπάλα στο Γιάννη. Και να δω εκεί τι κάνεις. Τίποτα, βήματα. Δοκίμαστο, κάντο. Βήματα κάνεις. Και όποιος μου πει θα μετακινηθούν να πάνε προς το Γιάννη, ναι, άρα εκεί πραγματικά κάποιοι μένουν κενοί. Κάντο. Παιδιά, δεν ξέρω. Κάνω έχουμε στην πολυκατοικία εδώ ότι πέρα. Δεν ξέρεις, το αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε στην πολυκατοικία εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Ένα παλικάρι που ήταν για χρόνια στο staff του Σούλη του Μαρκόπουλου. Και λατρεύει το αμερικάνικο μπάσκετ. Και ατελείωτα διαβασμένος. Δηλαδή, μέχρι που τον βγάζω στον αέρα ή το λέω να έρθει εδώ αύριο ή μεθαύριο. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Να δω. Ο οποίος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Νέα Υόρκη στους Knicks. Χθες είδε το t-shirt που φορούσα, τον New York Knicks. Ένα πίθανο t-shirt των οπαδών των Knicks. Και μου είπε αυτό μου το δώσανε όταν πήγαμε, λέει, στη Νέα Υόρκη. Πριν μπούμε, λέει, μας δώσαν αυτό το t-shirt. Πριν μπούμε καν στο γήπεδο. Έτσι. Απορώ που χθες ναι. Οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ δεν κάνανε θέμα, τα έχουν ξεχάσει αυτά πλέον. Μαλιόπουλο. Σαν σήμερα ο Φερνάντο Σάντος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Κοιμάστε. Σαν σήμερα. Αφού είναι σαν σήμερα. Επίσης κοιμόμαστε εμείς γιατί ο σαν σήμερα ο Ατρόμητος κερδίζει 1-0 τον ΠΑΟΚ με γκολ του Νίκου Λαζαρίδη. Τότε ναι. Που ο Ατρόμητος είχε παίκτη σαν τον Λαζαρίδη και κέρδιζαν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, ωραία. Τι λοιπόν, ωραία. Εντάξει, όχι και αυτό. Σαν σήμερα, μπορεί να το κάνουν σήμερα τα παιδιά, αρέσει. Χθες ήταν. Προσπαθεί όλος ο ΠΑΟΚ και έχει πέσει πάνω το Μελιόπουλο να του κάνει να αλλάξει γνώμη. Το Μελιόπουλο. Ναι. Το οποίο πρέπει το να έχει. Next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει να έχει ψυχολογικά το παιδί. Το next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο όμως το διώξαν από την προετοιμασία. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Α. Αυτό. Έχουν πέσει όλοι πάνω το να το μεταπίσουμε. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε σε break. Γιατί τον πιέζεις. Ναι. Άμα τη επιστροφή. Ψυχολογικά. Ναι. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 23-10. Να βάλεις κανένα κανονικό θέμα και όχι την εθνική. 2-87-8-8-8. 2-87-8-8-8. Έχω Μαρία Σάτων Γκονζάλες, την κοπελίτσα που τη φάζουν οι σκηνοθέτες. Κοιμά, είναι δυνατόν εσύ. Έχετε το κουκλάκι αυτό στην Ξάνθη και μου δείχνετε, ζουμάρετε στο φαλακρό το προπονητή της, το Ραμίρεθ και την ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Και το κουκλάκι φαίνεται μόνο η μητούλα του. Είναι δυνατόν. Τόσο γκασμάδες. Πόπο εδώ στα καμάκια που βλέπουμε τώρα δεξιά στο Open. Δηλαδή το έχουν σκίσει το Μπούρτζι πίσω. Στο ναύπλιο. 100 σκηνές με background το Μπούρτζι. Δηλαδή δεν έχει άλλη μορφιά το ναύπλιο. Ωραία classic ταινία. Λοιπόν εδώ είμαστε αδέρφια. Είναι η Δόικα. Και φυσικά είναι κοντά μας η Ρούμεν Κόλες. Μας στηρίζουν και όλο το καλοκαίρι. Βιομηχανία παραγωγής ζωμικών υλικών. Επιλέξτε την ακριλική κόλλα πλακιδίων
Keramicol και για τις ειδικές εφαρμογές την ακριλική κόλλα Panther Alpha 500, A500 Super, τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο, όχι άμμο ό,τι και να είναι, έτσι χαλκιδική και ψηλή και τέτοια, χαλαζιακή άμμο. Υγρασία ζέστη, την ξεχνάς. Επίσης, επιλέξτε το Rumen Flex, το ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση και για τη θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμονητικών πλακών Ecotherm. Κινήσου τώρα γρήγορα πριν μπει ο Οκτώβρης και κλαις. Rumen, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964, έδρα ο Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, τηλεφωνική επικοινωνία 2310, έτσι κωδικό Σαλόνικα, 719-229. Το λέω μία ακόμη φορά, 719-229 και φυσικά στο rumen.gr. Βαλαβανίδης με μπάλα ΑΕΚ, δεν υπάρχει. Πλαστική μπάλα ΑΕΚ, αρχές ΑΕΚ, της κλαίω. Γεια σου ρε Βαλαβά, πεκτούρα, ηθοποιάρα, ατελείωτη. Οι γραμμές είναι ανοιχτές 2310-287-888 από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια 287 και 3 οκτάρια. Άλλη μια λάθος απάντηση, παιδιά, έλεος στο quiz, ειλικρινά απογοητεύομαι, έτσι. Ποιος είναι ο μεγάλος μοναδικός σκόρερ που έβγαλε προπονητής της Αγγλίας, ο οποίος δεν ζει πια, τελευταίο μάτι της Αγγλίας, μένουν 20 λεπτά, θέλει γκολ και πράττει όπως ο Σάβας Παντελίδης. Βγάζει τον Ιντέγε Μπράουν. Δεν λέω ότι είναι ίδιας αξίας ο Ιντέγε Μπράουν με εκείνον, εκείνος τεράστιος σκόρερ, ο οποίος εκνευρισμένος βγαίνει και πετάει το περιβαχιόν του αρχηγού. Και η φωτογραφία έχει μείνει στην ιστορία. Ποιος είναι ο σκόρερ? Αν βρίσκεται τον προπονητή, έξτρα δώρα από εμάς. Μόνο τον επιθετικό, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ο Ράσο Optical Express. FM και ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει τον σκόρερ, αποστολή στο 54-526. Σωτήρης Δασκαλάκης, δεν έχουμε γραμματιακή υποστήριξη σήμερα. Απουσιάζει η Μαριλίζ, αλλά έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη και αυτό μας αρκεί ξεκάθαρα. Έχουμε γραμμή, Σωτήρη? Δεν έχουμε γραμμή. Παλικάρι μου, θες κάτι να πεις, να ρίξεις κάτι άλλο, τίποτα, κάτι? Έχω αφήσει την εκπομπή πάνω σήμερα. Πάνω μου, γιατί τέλος. Εγώ κάνω εμετό για τους παοξίδες, όπως λένε. Οπότε σήμερα είπα να είμαι καλό παιδί. Εγώ πιστεύω, ρε, εσύ, μας ακούνε γιατί τους εκνευρίζεις. Τι? Γουστάρουνε, φτιάχνονται, ναι, που τους εκνευρίζεις. Εντάξει, όχι, αυτό ακούνε, ακούνε την αλήθεια, ρε φίλε. Ακούνε την πραγματικότητα. Να έχουν γνώση της αλήθειας. Έτσι, εγώ σε λένε τα άλλα. Εγώ σε παραδέχομαι. Τα μπουρδο τέτοια. Αλλά τους αρέσει να ακούνε την αλήθεια. Να ξέρουν, ναι, την πραγματικότητα. Να μην είναι στο σκοτάδι. Καταλαβές. Τώρα 4,99 πότε πληρώνουμε? Σωστό, μαζί σου. Συγγνώμη. Α! ΠΑΟΚ TV! Νόμιζα κάτι με εφορία. Λέω, τι είναι αυτό. 4,99. Μάλλον πάνε οριστικά προς τέτοιο. Το άλλο που λένε 700.000 λέει τα κέρδη από τα τρία μάτς. Το λένε για να δείξουν το τέτοιο του εγχειρήματος, έτσι. Ναι. Καθαρά. Γιατί τα 5 και τα 6 και τα 7 εκατομμυριάκια, ναι, είναι καθαρά. Ναι. 700 γιατί καθαρά. Μόνο το ύφος που παίρνεις, ρε φίλε, θέλω να πόσο το δει κάποιος. Πόσο κοστίζει κάποιος μια τηλεοπτική παραγωγή? Αυτό, ρε, εσύ κι άμα το λες, το ξαναλές, λέει, ναι, κι άλλος το είπε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει, ρε φίλε, για πες, δηλαδή. Πόσο? Τι να πάρει ο Αλέξης Σπυρόπουλος, πόσο να πάρει, δηλαδή. Τόσο αδάεις και βλάξεις, ναι, που το στοιχίζει η τηλεοπτική παραγωγή, ναι, το πας στις αμοιβές των δημοσιογράφων. Αυτό, ναι, τα τεχνικά λες. Τα τεχνικά λες. Το βαν, έλα, πάρε φέρε. Όχι, ναι, μην ένα βαν και φέρτο. Πού να το φέρω εδώ μπροστά του, δεν έχει χώρο για πάρκινγκ εδώ. Τι? Θα το πάρω στο πάρκινγκ απέναντι, τι να κάνω. Ναι. Ναι. Είναι το open τίποτα? Επινοικίαση υπάρχει? Συμβόλαιο? Πα, τι σκαλίζεις, ρε. Επινοικίασες υπάρχει? Είσαι, εντάξει. Δεν υπάρχει. ΙΚΑ. Δεν υπάρχει. ΙΚΑ κανονικά, όλοι όσοι εργάζονται πληρώνουν ΙΚΑ, τους κόβει έτσι με ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πω, θα πει. ΠΑΟΚ TV ποιοι? Είναι ψηλό ρουφιανιλί και αυτό που κάνεις. Πραγματικότητα. Γιατί είναι ρουφιανιλί? Okay, γιατί τώρα. Εδώ στο Λίμπερο που έχουν στείλει 17 φορές το ΙΚΑ και είναι όλοι στο ΙΚΑ κανονικά, είπαμε τίποτα. Ναι, ψηλό ρουφιανιλί. Γιατί ρουφιανιλί, φίλε? Έλεγχος για το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Δεν είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος? Δεν γίνονται στον ΠΑΟΚ και έλεγχε στο ΠΑΟΚ TV τώρα. Τι λες τώρα, έτσι είναι? Όπως έγιναν από το ΣΔΟΕ στον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή και στους τρεις το ίδιο. Δεν τα γνωρίζω αυτό, είναι δικό σου. Σύμφωνα με πάντως έναν πρόεδρο του Ηρακλή, ναι, που θα έπρεπε να το γνωρίζεις, γιατί η δήλωση είναι του, ναι, κ. Γογάκου, εξαίρετος πρόεδρος, είχε πει, ναι, ότι ο ΣΔΟΕ πήγε μόνο στον Ηρακλή και τον Άρη, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν μάρτυρας του ΣΔΟΕ. Ναι. Α,
καλό αυτό. Και τότε του είχαν πει ο κύριος Δημοκράτης, νομίζω, ή κάποιος άλλος, ότι του κάνουν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και του κάνανε. Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν ξέρω. Του κάνανε. Είναι ψέμα αυτό που είπε ο κύριος Γογάκος. Γιατί αν είναι ψέμα, φίλε, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Ναι. Δεν πρέπει. Βέβαια. Του κάνανε. You have to face the music, λένε οι Άγγλοι. Του κάνανε. Ναι. Για αυτό το ψέμα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν. Πώς καλύτσες, εσύ, χίλια δυο στα οποία εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ, τέτοιου είδους, τέτοιες κατηγορίες. Τους τρελάνουν αυτοί, τους τρελάνω εγώ. Είσαι, για πες τώρα λίγο, φίλε. Είσαι ο εφιάλτης τους. Για πες λίγο. Είσαι ο εφιάλτης. Είναι όλα κανονικά προβλεπόμενα. Είσαι ο εφιάλτης τους. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Αλέξης, ναι, από πού πληρώνεται? Συγγνώμη. Το κάνει ο θελός. Ναι, το μυαλό μου το πήγε στο τσίπρα. Από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πού πληρώνεται. Υπάρχει εταιρεία. Ρωτάω, ρε φίλε, να μάθω, να ξέρω. Πού να ξέρω, ρε φίλε, αυτά δεν είναι το χωράφι μου, το ξέρω. Αυτά είναι τα θέματα, ρε φίλε. Ναι. Υπάρχει εταιρεία ΠΑΟΚ TV. Θα σου απαντήσουν κάποιοι, εγώ λέω. Ποιοι? Κάποιοι, λέω εγώ. Λέω εγώ. Ευάγγελε, τώρα το είδα. Μπράβο, ρε φίλε. Σε παραδέχομαι. Απαντάς και τα δύο. Και τον σκόρερ και τον προπονητή και το ματς. Μπράβο, ρε σκύλε. ΦΠΑ, κανονικά. Τώρα είσαι σωστός. Ο Ευάγγελος. Ο Αλέξ. Ο Πάο. Από τα 700. Κανονικά. Ναι, νομίζω σήμερα. Υπέρ ΕΠΟ. Υπέρ Super League. Υπέρ τοχών. Υπέρ αυτά δίνονται. Υπέρ νορίες. Τα ποσοστά 1%, 1,5%, 2,5% δίνονται όλα. Φαντάζομαι πως ναι. Άρα περιμένουμε από τα 700 χιλιάρικα το 2% να πάει στην ΕΠΟ. Θα πάει. Από τα 700. Πόσο είναι, 2,7,14. Όχι, γιατί ψάχνετε τα 246 χιλιάρικα που χάθηκαν του Άρη. Ναι. Εδώ πόσα λεφτά χάνονται. Ναι, αυτό έχει γίνει μεγάλο θέμα. Το εισαγωγικό όμως χάνονται. Έτσι. Αυτό έχει γίνει μεγάλο θέμα, όντως. Κάτι, την επόμενη φορά που θα μπουν οι ληστές θα σας ρωτήσουν κιόλας. Με αυτά προχωράνε, γίνονται έρευνες. Η αστυνομία ερευνά για αυτό. Έτσι. Ωραία, τέλος. Okay. Και για κάτι άλλο ερευνά η αστυνομία. Ναι. Για τον όχι τον προορισμό, ναι, την έλευση. Την έλευση. Όχι την έλευση. Την προέλευση. Όχι την έλευση. Ναι. Όχι την έλευση. Όχι την προέλευση. Ναι. 5 τόνων τσιγάρων παράνομων που πιάστηκαν εδώ στο Σαλόνικα. Στο Σαλόνικα. Ναι. Ψάχνουν να βρουν από πού ήρθαν, ποιο. Οδικός, είναι ο ιδιοκτήτης κτλ. Ναι, ναι, με καράβι. Πώς ψάχνουν το καράβι κάτω τους 2 τόνους heroin, ναι. Εδώ ψάχνουν 5 τόνους τσιγάρα. Δεν ξέρουμε από πού είναι. Ποιος είναι από πίσω. Ωραία, αυτό γίνεται έρευνα. Ωραία. Έρευνα γίνεται. Περιμένει πως ξέρει ένας φίλος. Απλά στο ένα διακυβεύονται 246.000 και στο άλλο 246 εκατομμύρια. Boing. Πάμε στον ακροατή. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα παρακαλούμε πολύ. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Ομάδα, φίλε και όνομα, αν θες. Καταρχήν δεν θέλω, θα καταλάβεις. Ωραία. Καταρχήν δεν είναι 700 χιλιάρικα, κύριε Τσαρτή, δεν σε έχουν ενημερώσει καλά. Αυτό άκουσα το πρωί από τους ρεπόρτερ, γιατί. Όχι, να μην το γράψεις το λαμπαουτάζ, γιατί θα κάνετε λάθος. Δεν γράφουμε τέτοια πράγματα εμείς. Όχι, τραγικό. Ρετρέγια, πάνε να τη βγεις από Τσαλτίδη και άλλη φορά βγει. Κάθε μέρα τουλάχιστον τρία άτομα. Έχουμε ραντεβού μετά, μην με εκνευρίζεις. Ναι, άκουσε λίγο για να ενημερώνεις σωστά. Για να ενημερωθώ. Γιατί δεν είσαι καλά ενημερωμένος, ναι, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Πόσα λοιπόν είναι τα έσοδα, κύριε Τάσο μου? Δεν υπολογίσατε, ναι, τα τηλεοπτικά στιγμιότυπα που παίρνει η ΕΤ και η ΝΟΒΑ της φάσης, από τα 700 χιλιάρικα. Πόσο είναι δηλαδή, πόσα τα πουλήσατε στην ΕΤ και στην ΝΟΒΑ? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά σίγουρα θα είναι αρκετά χρήματα παραπάνω από τα 700. Πόσα ρε Σιτάς, όταν ένα παιχνίδι... Δεν ξέρω, εσύ πες μας πόσο είναι, πόσο θέλει να... 5 χιλιάρικα, πόσο είναι, 5? Πόσο? Τα τρίλεπτα, πόσο πιστεύεις ότι πολλούνται τα τρίλεπτα δηλαδή? Δεν ξέρω. Εμένα δεν ξέρεις, δεν βγαίνεις να πεις. Εσύ πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια τηλεοπτική παραγωγή? Πόσο κοστίζει μια τηλεοπτική παραγωγή? Δηλαδή πόσο να πάρει ο Σπυρόπουλος, να πάρει 500? Ωραία, 699-500 τα κέρδη. Να πάρει και άλλα 500 για τα ένσημα το ΙΚΑ, 699 χιλιάρικα. Πόσο στοιχίζει μια τηλεοπτική παραγωγή για να τη δείξει ιντερνετικά δηλαδή, κανένα εκατομμύριο ευρώ? Όχι. Και λέω εγώ τώρα, θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ αυτά τα 700-800 χιλιάρικα με τρία μάτς αν ήταν σε συνδρομητικό ή στην ΕΡΤ? Και λέω ξανά, σκέψου τι θα γίνει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκό κτλ. Άρα λες ότι σας συμφέρει. Θα δείξει. Θα δείξει, αλλά τρία μάτς 700 χιλιάρικα, ναι, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά, νομίζω. Ναι. Αν είναι αυτό το νούμερο. Τώρα, δηλαδή, τι βγάλεις την ΠΑΕΠΑΟΚ?
Όχι, εσύ είπες πριν ότι δεν είναι, εσύ είπες πριν δεν είναι αυτό το νούμερο. Εγώ είπα αυτό το νούμερο, είπα. Εγώ είπα ότι είναι πολύ παραπάνω από τα 700. Πολύ παραπάνω. Ναι, γιατί δεν έβαλε μέσα τα στιγμιότυπα και η Νόβα. Εγώ λέω ότι αυτά που μένουν είναι πολύ λιγότερα. Εντάξει, και όταν δηλαδή, στείλει ναι, στην ναι. ΕΠΟ και στη Super League το χαρτί που το λέει ακριβώς, γιατί πρέπει ναι. να αποδώσεις, θα σου πω πόσα είναι ακριβώς. Πόσα είναι λοιπόν, εσύ που λες ότι είναι πολύ λιγότερα. Πόσο στοιχείς για τηλεοπτική παραγωγή, εσύ το έκανες θέμα. Δεν το στείλες ακόμα το χαρτί. Εγώ λέω ότι το 700, εγώ λέω ότι το 700 ως έσοδο είναι παραμύθι. Αυτό λέω. Α, εντάξει. Οκ. Άρα αφισβητείς τις συνδρομές που είχε... Όχι, το, πάω το καθαρό ξαναλέω, το καθαρό. Υπάρχει διαφορά. Πόσο δηλαδή κατά την άποψή σου είναι το καθαρό. Δούμε, θα γίνει η εκαθάριση. Να μην λέω την άνερε φίλε, γιατί άμα πω 500 και είναι 600, θα βγεις και θα μου πεις, έλεγες 500 και είναι 600. Όταν γίνει η εκαθάριση, κάνω θέμα ρε φίλε, τότε για να μην εκτίθεσαι κιόλα. Γιατί ποιος εκτέθηκε τώρα. Εσύ εκτίθηκες, γιατί... μόνος σου το λες. Δεν ξέρω και λέω το νούμερο, αυτό λες τώρα. Γιατί εκτέθηκα. Αυτό λες στον κόσμο ότι είπες ένα νούμερο και δεν είσαι σίγουρος. Αυτό είναι. Εγώ λέω να συνεχίσετε με ΠΑΟΚ TV και να μην πάτε σε κανένα κανάλι. Πολύ καλά κάνεις και το λες. Και εγώ λέω πρώτα να σιγουρεύεσαι για τα νούμερα και μετά να βγαίνεις και να τοποθετήσεις δημόσια. Γιατί μόνος σου έχεις εκτεθεί αυτή τη στιγμή. Δεν εκτέθηκα καθόλου γιατί δεν. Έχεις εκτεθεί. Πού? Πώς θα το κάνουμε, Πού? Είπα λάθος νούμερο. Βάλε ένα πεντάλεπτο πίσω και θα καταλάβεις. Δεν βάζω τίποτα. Έχω εκτεθεί πού? Είπα λάθος νούμερο. Είπες λάθος νούμερο. Ποιο ήταν το λάθος που είπα? 700 χιλιάρικα είπες και δεν ξέρεις πόσο στοιχίζει μια τηλεοπτική παραγωγή. Εγώ δεν ξέρω πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει λοιπόν μια τηλεοπτική. Σιγά μη σου μάθω και πόσο στοιχίζει για να το λες. Πες στον αέρα, μας ακούει ο κόσμος εδώ στην πόλη. Περίμενε Τάσο, εσύ ξέρει, ρε αγόρι μου, εσύ ξέρεις. Σταμάτασε ρε κούγια. Πες το εσύ. Κούγια περίμενε, πρόσεχε. Κούγια κολλητό σου, δανεικούς του δίνεις. Πες το εσύ. Κολλητό σου ο Αλέξης. Τι να κάνουμε, εμείς έχουμε τον Αλέξη κολλητό, δεν έχουμε τον Μαρινάκη. Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί ο Κούγιας ήταν δικηγόρος του Μαρινάκη. Εγώ κάνω λάθος. Ο Κούγιας ήταν δικηγόρος του Μαρινάκη. Ναι, αλλά δεν φόρεσε φανέλα του Άρη. Τι να κάνουμε. Τι δεν έκανε. Δεν φόρεσε φανέλα του Άρη. Γιατί φόρεσε ο Μαρινάκης. Φορούσε το Άρη ο Πόλεμος. Δεν πειράζει. Φόρεσε τη φανέλα του κουστούμι. Το κουστούμι του δικηγόρου του Μαρινάκη φορούσε. Δεν πειράζει. Να μην ξεφύγουμε τώρα λίγο από το θέμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Για την οπτική παραγωγή, την οπτική κύριε Σαλτήρη, ξέρετε. 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ. Ωραία. Περίπου. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Κάπου τόσο είναι. Ωραία. Μένουν 3x3x9. 610 λέτε ότι μένουν. Από τρεις αγώνες 700, ΦΠΑ, έτσι δεν είναι. ΦΠΑ αποδίδεται. Ορίστε. ΦΠΑ αποδίδεται. Δεν το ξέρω αυτό. Εσείς θα μας πείτε. Τι το κάνετε θέμα. Δεν ξέρεις αν αποδίδεται ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν σε μια ιντερνετική τηλεοπτική κάλυψη πληρώνει ΦΠΑ κάποιος. Φίλε, αγοράζει υπηρεσία ο συνδρομητής. Ο συνδρομητής μέσα στο 499 υπάρχουν και οι φόροι του κράτους. Μπράβο, άρα μέσα στο 499 είναι πληρωμένο. Πληρωμένο σε σένα. Τι πληρωμένο σε μένα. Στην αυτό που εσύ σου λέει το αποδίδει. Εσύ το αποδίδει. Πόσο ΦΠΑ θέλει να πληρώσω, πόσο θε να πληρώσω. Δεν ξέρω πόσο είναι, αν είναι 24 ή 13, θα πρέπει να το δω αυτό. Άρα, μπράβο. Δεν θα έλεγε χρήσατε και μετά πες το. Δεν είναι καθαρό 700 αυτό σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή μέχρι τώρα έχει ξεχάσει. Γιατί δεν ενημερώθηκε. Δεν έχω ξεχάσει καθόλου. Το 700 που λε είναι μεικτό. Να σου πω εγώ που τ' άκουγα τι ξέχασες. Ναι. Δεν έβαλες μέσα τα τηλεοπτικά, τα στιγμιότυπα που παίρνει η ΕΡΤ και η Νόβα. Πόσα είναι τα στιγμιότυπα. Δεν ξέρεις. Πόσα είναι εσύ που ξέρεις. Πόσα είναι εσύ που ξέρεις. Και βγες και λες ότι τα 700 είναι λίγα. Πολύ λίγα είναι κιόλας. Okay. Θα περιμένω λοιπόν με αγωνία. Το 1% έτσι, υπέρ από το δίνεις. Αγωνία. Να μας πεις κατά την άποψή σου πόσο είναι τα κέρδη. Το 1% το δίνεις. Στην ΕΠΟ υπέρ από 1,5 Super League αυτά τα δίνεις τα ποσοστά. Το δώσω ρε φίλε και το 1% πόσο είναι. 70 χιλιάρικα πόσο είναι. Εγώ ρωτάω να τα δίνεις ρε φίλε. Όταν γίνει καθάρις θα σου πω ακριβώς το ποσό. Ωραία. Πάντως 700 για να δημιουργήσεις εντυπώσεις δεν είναι. Καθαρό. Okay. Καθαρά. Έτσι λες εσύ. Είναι μεικτά. Εσύ τι λες, ότι είναι καθαρά 700. Έτσι λες εσύ. Και αν είναι καθαρά 700 φίλε, αν είναι καθαρά 700, άκου λίγο. Αν είναι καθαρά 700, σου δίνω από τώρα τα 499 μου για το πάω κάρι. Ούτως ή άλλως θα τα δώσεις. Νομίζω, στο στούντιο θα έρθω να το δω. Ούτως ή άλλως το κρυφό βλέπεις, το έχω μάθει. Δεν έχω δει τίποτα. Οι κεραίες μου και οι πληροφορίες μου λένε... Μπούρδες σου λένε, δεν έχω δώσει... Βλέπει ΠΑΟΚ TV, ανελιπώς, και το λογώ κιόλας.
για να είσαι ενημερωμένος, γιατί τα του ΠΑΟΚ τα ξέρεις πολύ καλύτερα τα του. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι και τα τρία σου μάτς δεν τα έχω δει. Έχω δει μόνο τα καταπληκτικά στιγμιότυπα που δίνει αυτό το ΠΑΟΚ TV, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω φάσεις κάνει μόνο ΠΑΟΚ. Λέει αλήθεια. Λέει άλλοι βάζουν μόνο γκολ. Έχω δει στα τρία παιχνίδια σου 4 γκολ των αντιπάλων ως φάσεις και 130 φάσεις του ΠΑΟΚ. Μάλλον ήσουν απόλυτα κυρίαρχος. Στη Μαρμίτα. Επίσης το φάουλ του Ακπο. Το φάουλ του Άκπομ στον γκολ το είδα. Ναι. Θα βγάλω τον άνθρωπο στη Μαρμίτα της Παρασκευής. Τώρα στο έστειλε μήνυμα. Που σε είδε να πληρώνεις στο ΠΑΟΚ TV. Με άλλο όνομα. Δύσκολα. Με είδε να πληρώνω. Πώς δηλαδή με είδε να πληρώνω. Θα το βγάλω στον αέρα Παρασκευή. Με άλλο όνομα πώς με είδε να πληρώνω. Έβαλες άλλον να βάλει email και τα λοιπά και για να το δεις εσύ με συνδρομή στο ίντερνετ το δικό σου από άλλο λογαριασμό. Στο Βόλο στην Πορταριά θα το βγάλω που ήμουν... εγώ την Παρασκευή. Στην στη Πορταριά που ήμουν στο Βόλο την Κυριακή, πιστεύεις εσύ ότι εγώ άφησα τις σούβλες για να πάω να δω ΠΑΟΚ TV? 100%. Εντάξει. Έτρωγες και σούβλες και έβλεσες και ΠΑΟΚ TV. Μπούρδες λες, να ξέρεις. Το καλύτερό σου. Μπούρδες λες, να ξέρεις. Είναι μπουρδολογία. Δεν έχω δώσει ούτε ένα ευρώ. Δεν αν έδινα, θα το έλεγα. Αν έδινα θα στο έλεγα. Δεν είδα τίποτα από τα τρία σου μάτς. Να μας το απαντήσει ο καλός. Είδα Σλόβαν Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ. Επειδή πληρώνω Κοσμοτέ. Από το Κοσμοτέ TV Go. Το είδα το παιχνίδι, ήμουν σε μαγαζί. Το άνοιξα και το βλέπα το κινητό μου. Σλόβαν Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Άρης πού θα το δεις? Είδα Άγιαξ ΠΑΟΚ στις Κοκόνες. Στο Πολύχρονο. Άγιαξ ΠΑΟΚ. Καλά, δεν είμαι της ασφάλειας, μην δίνεις ανάγκη. Πάω Κάγιαξ, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο γιατί μετά πήγα στο Μόλτε. Τα τρία μάτς του ΠΑΟΚ TV όμως, όσο και να λέτε τις μπούρδες ότι πλήρωσα, δεν πλήρωσα, να ξέρεις. Θα μας το πει ο φίλος την Παρασκευή. Το ΠΑΟΚ Άρης πού θα το δεις, τέταρτη αγωνιστική? Στο στούντιο του Λίμπερο. Ωραία. Τάσο, παλικάρι, περιμένει γραμμή. Καλημέρα, είναι άδικο. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Τώρα εσύ είναι Μάριο, Θωμάς. Θωμάς Τόντον, οπαδός Ηρακλέους. Περιμένεις τώρα, περίμενες στις 10.30 άνοιξες γραμμές να πάρουν μπασκετική τώρα. Ναι, ρε φίλε. Άσε, εδώ πέρα η πόλη είναι οπαδού πολύ. Άσε, τώρα βγήκε ο Τρέγιας να βγουν. Όχι. Αυτό, με αυτό ασχολείται κόσμος, το διαπίστωσα και έψε το βράδυ και σήμερα το πρωί. Εντάξει, θα πάρει, βρες αυτόν τη χάφ. Όχι μπασκετική. Έχει σημασία αυτό. Στην συνέντευξη που τη Χάνθ δεν πήγες όμως. Δεν, εντάξει, οκ. Τι δεν. Ας πει Χάνθ, έχω 100 άλλες ιστορίες από τη Χάνθ. Ναι, για πες εντάξει, πολλές προσδοκίες για την εθνική, αδικαιολόγητες για μένα. Για, αν μπει οχτάδα, καλά θα είναι. Δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Καλά, μια χαρά ομάδα είναι. Μια χαρά. Εμένα με θύμωσε. Και διαφωνώ με την επιλογή του προπονητή. Εντάξει, όσο με τον πας και σε ψηλοάσκεψη. Ποιον προπονητή. Ναι. Εντάξει τώρα, παιδί μου, για τον Σκουρτόπουλο. Τι είναι ο Σκουρτόπουλος για να πάει στην εθνική? Ποιο είναι ο Σκουρτόπουλος στην εθνική, ρε φίλε, επειδή είναι κοντός Βασιλακόπουλο. Εγώ το θυμάμαι στην ΑΕΚ, το θυμάσαι, που σαν παίκτη έπαιζε έκτος 7. Στην ΑΕΚ μόνο εκεί το θυμάμαι λίγο σαν όνειρο το Σκουρτόπουλο. Σαν παίκτη. Ήταν στον πάγκο, ρε. Ναι, ναι. Με παταβούκα. Γι' αυτό τον έγραψε κανονικά ο Καλάθι στην τελευταία φάση. Ποιο Σκουρτόπουλος, ρε φίλε, τώρα. Ναι, αφού δεν ακολούθησα, λέει τι εντολές. Ναι, πώς, να σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Ναι, πάμε. Με αφορμή αυτή την απόφαση του Μελιόπουλου. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι καθαρά προσωπικό θέμα και... Προσωπικό θέμα είναι για το παιδί, αλλά μην μας τον παρουσιάζετε, ρε παιδιά, στο next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ τον είχα δει στην Ξάνθη, Χρήσανθε, επειδή έχω μια... Και εγώ τον είχα δει στην Ξάνθη. Ξέρει ο Μάριος ότι βλέπω πολύ, ας πούμε, άλλες ομάδες. Το παιδί θέση δεν έχει, εντάξει. Ο καλός ο παίκτης στην Τζάφη ήταν ο Φασίδης που τραυματίστηκε το παιδί του Εξτρέμ. Ναι. Πιο καλός από τον Μελιόπουλο. Το Εξτρεμάκι είναι πολύ. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να πάρουμε παίκτη από την Τζάφη και πήραμε τον Μελιόπουλο. Εντάξει, ωραία. Δώσαμε τον Μαλεζά. Αλλά αυτό δεν παιδί μου που τρελαίνομαι. Είναι... Αυτό είναι ψιλοεξάρι, ας πούμε, ο Μελιόπουλος. Ναι. Βλέπω όλες τις ομάδες. Δηλαδή στη θέση του αμυντικού χαφ, βάλτε ρε παιδιά κανέναν Έλληνα. Ο Τσοκάνης προχτές. Όργωσε. Μεγάλος Τσοκάνης. Μεγάλος Τσοκάνης. Τρελή δουλειά προχθές. Όργωσε γιατί περπατούσε ο Ματίγια, γι' αυτό όργωσε. Ναι. Βλέπω τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εξάρια πέντε ξένους, ας πούμε. Ναι. Και μικρότερες ομάδες. Ναι. Δηλαδή κάτι πάνε το εξάρια, το εξάρια. Έχει πολύ το ποδοσφαιρό μας. Ναι. Βραγόρι μου να σου πω. Θωμά, στο έχω ξαναπεί. Παύλος Μητρόπουλος. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Δηλαδή, ποιου αυτού που έχει τώρα η ΑΕΚ και καλά, τι πιο πολύ έχουν τον Παύλο τον Μητρόπουλο? Μην μιλήσουμε για Κόρμπο, μην μιλήσουμε για. Ο Παναγιώτης Κόρμπος. Από τον Παύλο τον Μητρόπουλο τι έχουν οι αυτοί? Ναι. Δίνουν σωστές πάσες, δεν δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Εντάξει, για να βγάλουν γκολ στην κόντρα. Δεν είναι τώρα. Άσε μας τον Παύλο Μητρόπουλο, άντε μάθε δύο πράγματα, άντε. Εσείς ας πούμε έχετε μαζέψει και όλο τον ΟΗΕ. Δηλαδή και λίγο ελληνικό στοιχείο δεν κάνει κακό. Σε κάποιες θέσεις τώρα δεν χρειάζεται να έχει δύο ξένους back. Στόπερ και εξάρι η Ελλάδα μπορεί να έχει γεμάτο ρεσί. Τρεχαντήρια ξύλο. Εντάξει, γιατί. Σε αυτό καλά λέει. Έχει απαιτεί και το Γιάννη Τζιφόπουλο σε ένα στέκι την Κυριακή, θα συζητούσαμε αυτά. Ναι. Βάλε έναν Έλληνα πνευματικό δεξιμπάκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι Έλληνα έχω.
Ο, γενικά θέλω να πω για τις ομάδες. Πάρα πολύ ξένοι, ρε παιδί μου. Τώρα η Λάρισα. Ποιος είναι, ρε, περίμενε, ποιος είναι, ρε. Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης. Κωνσταντινίδης. Εντάξει, όσο τον υπολογίζει αυτό, εντάξει, γιατί δεν είναι και πολλά αυτός. Ο οποίος μας έλεγε κολόγριες με τον τέτοιο, στη Β' Εθνική. Καλά γυρίζει. Σε έκανε. Και κλείσει από την τύρια εδώ και τώρα. Αυτό που λέει και ο Μάριο, εξάρι, έντερ. Δηλαδή ο Δημόπουλο προχθέ ήταν συγκινητικό με τον Άρη. Ναι, ο αρχηγό του. Ναι, τι λιγότερο έχει ο Δημόπουλο από αυτό το στυλιάρι που φέρει ο Αστέρα Τρίπολη στο Σουάρε. Είδατε Αστέρα Τρίπολη. Ναι, το είδα όλο. Είναι ένα αντιμένο ξύλο για Σουάρε πίσω να Ισπανό. Τι είναι αυτό, παιδιά. Καλά, ο Νούνιε του Παναθηναϊκού να γίνει κόσμο. Αυτό ήταν κάτι φίλο μου Παναθηναϊκό. Δεν πρέπει να είναι ποδοσφαιριστή. Μπορεί να παίξει την Κυριακή την άλλη. Φίλε, να σου πω γι' αυτό. Δύο χι το βλέπω αυτό. Πάρε και πέντε να γίνουν 7. Δύο χι το βλέπω. Θα σκοράρει ο Ντέγε. Θα σκοράρει ο Ντέγε. Όντως. Ο Ντέγε θα σκοράρει σε άλλο ματς. Κατάλαβα που εννοείς. Για να κάνει και τον πανηγυρισμό. Το Άρης Παναθηναϊκός είναι δύο χι. Το λέω με λύπη μου, όχι με χαρά. Άμα είναι ένα σκοράριο τέτοιο, βγάλει 4,99. Ωραία. Να ακουστείτε κάτι στον αέρα. Πάντως χαίρομαι, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να πληρώνουν. Καλό είναι. Ωραία. Και Θωμά Τόντον, ναι. Στον αέρα να ακουστεί λίγο η φωνή σου πέρα από το μήνυμα που έστειλες χθες για Ηρακλή. Για το νέο μας Ηρακλή. Δεν ξέρω τις παραμέτρους του. Αυτά με τα που λες εσύ ότι θα είναι σαν Άρης. Κοίταξε, εγώ καταρχήν ναι. δεν ασχοληθώ γιατί δεν φτάνει. Εντάξει, περιμένω εγώ να γίνω 50 χρόνια να φτάσει η ομάδα στην πρώτη εθνική να γίνει επαγγελματική πάλι. Ναι. Δεν ασχοληθώ, δεν έχω κουράγιο. Ωραία. Ωραία θέματα, είπε όλα παραδείγματα. Αλλά δεν ξέρω τις παραμέτρους αυτές τώρα. Που ναι. Άμα είναι Άρης φέτος και με κίτρινα και αυτά, άστο. Δεν θέλω καν άστο. Έχει δηλωθεί, φίλε. Δεν αλλάζει. Άρης Παλαιοχωρίου θα είσαι. Άρης Ηρακλής. Ηρακλάρης. Θα λέγεται Άρης Ηρακλής. Ηρακλάρης θα λέγεται. Θα υπάρχει Ηρακλής τίποτα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Ηρακλής και επαγγελματικό ποδόσφαιρο είπαμε είναι δύο έννοιες που δεν συνάδουν. Το είπα αυτό. Δεν υπάρχει Ηρακλής και επαγγελματικό. Μετά το 2010 δεν υπάρχει. Είναι μπακάλικο. Είναι μπακάλικο. Ωραία. Ωραίος, η ευθύνη είναι κάπου συγκεκριμένα, εντάξει. Η ευθύνη είναι κάπου συγκεκριμένα. Πάντα η ευθύνη είναι κάπου συγκεκριμένα. Είναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα πάμε στο break. Άρα πρόσεξε λίγο. Τι κρατάμε την παρέμβαση του Τάσου Τρέγια. Ότι αυτό είπε ότι τα 700 χιλιάρικα είναι 700 χιλιάρικα και εγώ είπα ότι είναι μεικτά τα 700 χιλιάρικα. Σωστά. Ναι. Και θα σα πω το ποσό, το ακριβέ, μόλι πάει πάω και ενημερώσει ναι. σχετικά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ενημερώσει εννοώ τη Λίγκα και την ΕΠΟ. Αυτό εννοώ. Τελευταίο μισάωρο για το quiz μα. Ποιος είναι ο μεγάλος Άγγλος φορ που τον βγάζει ο προπονητής του, ο οποίος δεν ζει πια, τελευταίο match group της Αγγλίας σε Euro, άρα είναι πολύ πρόσφατο, έτσι νεότερη ιστορία, δεν είναι τίποτα δεκαετία 50 και 60, δεν λέω και πρόεδρο Ευρώπης. Και αυτός εκνευρισμένος πετάει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η φωτογραφία έχει μείνει στην ιστορία με το περιβραχιόνιο να ήταν μπροστά του με βλέμμα οργισμένο ο μεγάλος σκόρερ. Το θυμήθηκα με η Ντέγε Μπράουν και Σάββα Πεταλίδη προχθές. Ποιος είναι ο σκόρερ? Έξτρα δώρο αν βρεις και τον προπονητή, ο οποίος δεν ζει πια. Πηγαίνουμε στο break με τεράστιο μήνυμα, ΠΑΟΚΤΣΙ 501, πόσο στοιχίζει, τόσο όσο. Όποιος θέλει να δει τούμπα, ντάνκα, ντάνκα. Ντάνκα, ντάνκα, ρίξτε τα. Ντάνκα, ντάνκα, ρίξτε τα. Εμείς δεν θα βλέπουμε τούμπα, εσείς θα πληρώνετε. Κορόιδα, κορόιδα. Αχ, και δεύτερη σωστή απάντηση στο κουιζάκι από τον φίλο τον Αντώνη. Άρα έχουμε Ευάγγελο και Αντώνη, ο οποίος βρίσκει λάθος προπονητή. Δεν μας νοιάζει ο προπονητής όμως. Μπαίνει στην κλήρωση, τον σκόρερ θέλαμε εμείς. Στον προπονητή το περίμενα κάποιος να κάνει έστω ένας το λάθος αυτό, να πάει το μυαλό του σε άλλον συγχωρεμένο. Έτσι. Μένουν 17-18 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά το χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ράσο Οπτικών Εξπρέσ, τα οποία θα παραλάβει ευθύς αμέσως σήμερα μετά την μία, αν προλαβαίνει και αν θέλει βέβαια. Έτσι. Και πηγαίνει για ισχύ για περίπου ένα μήνα, 25 μέρες, ένα μήνα, από σήμερα μετά τη μία μέχρι και επόμενες 29-30 μέρες. Τελική φάση Euro, η Αγγλία δίνει τελευταίο μάτς στο γκρουπ της, θέλει τουλάχιστον ισοπαλία, ίσως και νίκη, γιατί παίζει την ίδια ώρα άλλο παιχνίδι και εξαρτάται από αυτό η Αγγλία. Ιτάται, άρα θέλει οπωσδήποτε γκολ, έτσι, ιτάται με ένα γκολ διαφορά και ο προπονητής της που δεν ζει πια βγάζει το μοναδικό κλασικό σκόρερ που έχει. Ποιος είναι ο σκόρερ, αυτό θέλουμε. Αν βρεις ο προπονητή, έξτρα δώρο πέρα από τα γυαλιά. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έτσι, είπαμε διαψεύδι για Ζωζέ Ανιγκό ο Χρύσανθος. Περιμένω έστω ένας να έχει το φιλότιμο μπασκετικός. Ξέρω ότι μας ακούνε. Ας μην είναι μπασκετικός, ας είναι ποδοσφαιρικός. Θέλω να... Αυτό με εφήμωσε, με εκνεύρισε. Αυτό το οποίο ρώτησε
Α, ο Δαλκίδης του Άρη. Καλά είσαι, Θόδωρε. Τι ψάχνεις, ρε. Εδώ είναι ο Χρυσάνθος. Εδώ δεν είναι κανείς, τίποτα. Κάτι καϊσάκια έχω εδώ πέρα, μαθές. Λοιπόν, να μας πει κάποιος μπασκετικός. Ο Δαλκίδης, μάνατζερ. Τι μπορεί. Μάνατζερ μαζί με τον Γιάννη Δαμιανίδη. Πώς μπορούμε να πάρουμε 35 πόντους από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ζητάω πολλά. 35 πόντους από τον κορυφαίο του πλανήτη. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Φίτσατε, καλημέρα. Τα Κινάρντιες είσαι. Ναι, ρε. Πάμε. Τα Κινάρντιες, ο παδός του ΠΑΟΚ. Και γνώμη μου, που τη λέω εδώ και μια ζωή. Ναι. Το NBA για μένα, ναι, μέχρι τα play-off, είναι ένα τσίρκο. Είσαι εκτός, είσαι εκτός. Δεν τα θέλω αυτά, αγόρι, τα ξέρουμε. Θέλω να καταλήξω στην εθνική. Ναι, να μου πεις τι να κάνουμε για το να πάρουμε 35 πόντους από Γιάννη. Ναι. Όχι, γιατί, ποιος είπε, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γενικά... Δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι μπάσκετ, είναι τσίρκο, δεν είναι μπάσκετ, είναι τσίρκο. Το ευρωπαϊκό, ναι, είναι τσίρκο. Διαφωνώ σε αυτό. Είναι γελίο. Προτιμώ να δώσω 50 ευρώ να δώσω Real Madrid CSKA, παρά να δώσω ούτε 10 ευρώ να δώσω Houston Rockets σε κανονική περίοδο. Σωτήρη, κλείστον, κλείστον, μπράβο. Αν θες και να πάρε, αλλά θα μιλάς σοβαρά, κλείστον. Να δεις Real Madrid με Σεβίλη. Αντί για Houston Rockets, San Diego... Εδώ δίνεις 5 ευρώ να δεις ΠΑΟΚ Πανιόνιος, ρε. Άρα έχεις μάθει να βλέπεις μπάσκετ Φερνάντο Σάντος. Κλείστον. Μεγάλωσα με τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών του Άρεος. Ποιος είναι, αγαπητέ Ντρούλινγκ? Θα πεις ο Παπαγεωργίου, θα πεις. Θα λες ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο σούπερ γκόμενος. Μου τον ύμνησε προθέσει 25χρονη. Γι' αυτό όχι. Τον είδε και λιποθύμησε. Αυτό τον ενδιαφέρε. 25χρονη τον είδε και λιποθύμησε. Μου λέει τώρα κατάλαβα τι εννοείς. 25χρονη τον είδε και τελείωσε. Και τελείωσε ως γυναίκα. 25χρονη. Γραμμές ανοιχτές. Όποιος θέλει καλή. Χάρης Παπαγεωργίου. Από το κέντρο με καρπό. Ποζεριές. Με περικάρπια. Με κάλτσες και αντίδα superstar. Κάτσε καλά. Εγώ αυτά φοράω τώρα. Ναι. Φοράει κάτι μαϊμού Αντίντας στη γειτονιά μου, τέτοια έχει με 3,5 ευρώ. Γελάει και ο Ντρούλινγκ. Αν μου βρεις με 3,5 ευρώ αυτό που φοράω εγώ, ναι, θα πάρεις κι άλλα 5 δώρο. Πες για τα χάλια της Μάντσεστερ, άστα αυτά. Για τα χάλια της Μάντσεστερ πες. Είμαστε σε περίοδο μεταβατική. σαν τον Ηρακλή. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν θα ντρέπεσαι, θα λες. Η Μάντσεστερ έγινε Λίβερπουλ και η Λίβερπουλ έγινε Μάντσεστερ. Δεν θα ντρέπεσαι, δεν είναι κακό. Για θα να γίνει Μάντσεστερ United αυτή που είπες, πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, φοβάμαι ότι θα πάρει πρώτος ο Άρης στο ποδόσφαιρο και μετά η. Εμείς αυτό θέλουμε. Που είπες. Ναι, και εγώ αυτό θέλω. Και εγώ, και εγώ προσωπικά. Λέω, αγωνιστικά για φέτος είναι έτσι. Τι να κάνω. Καλά, είναι τη δόμο, ρε, κουράστηκα 22 χρόνια. Εντάξει, ρε, εσύ, Ζάχο. 29, έχω 29. 29. Ναι, λέω 29. Τα έχω μπερδέψει κιόλας. Εντάξει. Μ' άρεσε. Πες λίγο το Εσκομπάρ. Είναι δυνατόν να κάνει εγγένεια την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Τραγικό. Γραμμή. Τι πάμε τραγικό. Στη γραμμή. Καλό είναι από τη μία, ναι, γιατί θα έχει κόσμο πολύ στην πόλη. Ναι. Απ' την άλλη όμως πώς θα προλάβουμε, ρε φίλε. Πάμε λίγο στη γραμμή. Θα πάω και την Παρασκευή στο Εσκομπάρ τότε. Σε αγαπάνε όλοι οι Αργιανίκοι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Όνομα καλημέρα, και... καλά. Εγώ θα πάω, εσύ. Ναι, καλά, αγόρι μου. Εγώ θα έρθω. Με αγαπάνε εκεί όλοι, πραγματικά. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη θα μας μιλήσει σήμερα για Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σ' ακούμε, Ανδρέα. Λοιπόν, θα μιλήσω στο ύφος της εκπομπής. Στο ύφος της εκπομπής. Ναι, το ύφος, ρε παιδί μου. Το, ναι, ύφος. Σοβαρά. Ύφος, το ανάλογο, σοβαρό. Σοβαρό. Λοιπόν, για να πάρουμε 30 πόντους από τον Αντετοκούνμπο πρέπει να τον κλωνοποιήσουμε. Αφού βάζει 15 σε κάθε πόντους, ο κλόνος θα βάζει άλλους 15, οπότε θα πάμε στους 30. Ωραίος, σε παραδέχομαι, Ανδρέα. Εντάξει, γιατί το σύστημα πώς, όπως φαίνεται, δηλαδή όταν έχεις το πρώτο μάτς στον Παπαγιάννη, πώς θα λέμε, τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννη. Λοιπόν, τον Παπαγιάννη MVP και 20.000 Κινέζοι πάνε να δουν τον Αντετοκούνμπο και βγαίνει ο Παπαγιάννης MVP. Θα βγάλουν σε κλωμπέρα κλωμπέρα. Ρε Ανδρέα, συγγνώμη, ακούω και σε όλο τον χρόνο και πέρσι και πρόπερσι στον Ζαγόρα, κράζει τους Αμερικανούς που φέρνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Σωστά που είναι οικονομικά καταρακωμένη η σύλλογή μας, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια χαρά από Αμερικανούς βλέπω εγώ. Ο άλλος παίρνει στον ΠΑΟΚ πιο ματσίδα, 28 πόντους για πλάκα το παιδί και καρφώματα και θέα. Οι Αμερικανοί. Είχε και. Αυτόν τον ΠΑΟΚ. Το εμπόριο Αμερικανών. Δεν κατάλαβα. Το εμπόριο Αμερικανών. Έχει μικρόφωνο. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε σοβαρά ρεπορτάζ. Εγώ δεν είμαι μπασχετικός, το ξέρετε. Ναι, αλλά είναι. Έχω μια άποψη, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Και η άποψη, ας το πούμε, δημοσιογραφική. Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν. Έτσι, ένα ωραίο θεματάκι είναι. Να κάνουν και να αναλύσουν πόσους μπασκετμπολίστες εξάγει
η Αμερική σε όλο τον κόσμο. Και τι έσοδα σημαίνει αυτό για την Αμερική. Ωραίο θεματάκι. Ωραίο, καλό. Τι θες να πεις, εκατομμύρια, ότι, φίλε. Κάτσε, θες να πεις ότι δεν αξίζουν, ας πούμε, και τους εξάγουν. Όχι, αξίζουν. Όπως εξάγουμε εμείς το λάδι, έτσι εξάγουν αυτοί οι μπασκετμπολίστες. Σωστό. Γιατί παίρνει η Αμερική λεφτά. Η Αμερική βασικά ζει από την πολεμική βιομηχανία και από τη βιομηχανία του θέαματος. Ακριβώς. Συγκροτήματα, ταινίες, αυτό. Η απάντησή μου είναι στην ερώτηση που έκανε ο άλλος, να πούμε, Διόσκορος εκεί πέρα. Λοιπόν. Ότι αν παίρνει λεφτά, πώς δεν παίρνει λεφτά, δηλαδή όλο αυτό το συνάλαμο, όλο αυτό το χρήμα που πηγαίνω έρχεται, να πούμε τι είναι. Ναι, πού πηγαίνω έρχεται. Σαφώς είναι και λεφτά, δηλαδή φαντάζεσαι πώς είχες τον πρώτο σου παίκτη, ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας παίκτης που πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό. Να, ένα ωραίο quiz. Μπασκετμπολίστας. Όχι, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Του Ολυμπιακού ήταν, ο Σιδέρης. Ο Γιώργος ο Σιδέρης, στην Αντβέρπ. Ο Σιδέρης ήταν, ναι. Λοιπόν, εγώ νόμιζα να αλλάξω, συμπασχόλη, το είχα. Στην Αναστόπουλο, τον Αναστόπουλο. Όχι, Σιδέρης, Σιδέρης. Πάση περιπτώσει, πώς από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια και βγάζουμε παίκτες και λοιπά. Δεν βγάζουμε, οι εποχές άλλαξαν και άνοιξαν οι αγορές. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει ο Παπασταθόπουλος, τα παίρνει η Ελλάδα. Όχι, αδερφέ, δεν είπα ότι τα λεφτά θα έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε. Ούτε ευρώ δεν έχουν φέρει στην Ελλάδα. Πρόσεξε όμως. Εντάξει, κάτι τέτοιο. Αυτή καλά λέει. Δεν κάνει μια επένδυση εδώ, δεν κάνει μια επένδυση. Μπράβο, κατάλαβε. Για σκέψτε το λίγο πιο μακροοικονομικά. Σπάρτη που είναι ο Σοκράτης. Καλαμάτα, Σπάρτη. Υπό μία έννοια, ναι, αλλά. Δεν νομίζω ότι η οικονομία της Αμερικής τώρα. Ο Δέλας δεν έφερε λεφτά εδώ. Είναι κομμάτι του θεάματος. Δεν είπα ότι στηρίζεται από αυτό. Είναι κομμάτι του θεάματος. Εντάξει, έτσι, όταν αγοράζουν δεκάδες, εκατοντάδες δίκτυα τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο δικαιώματα από το NBA, έτσι, που μιλήσατε πριν και για δικαιώματα και αυτό. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει στους ομίλους, ναι, αλλά, λέω ένα παράδειγμα. Πώς ξέρετε όμως κάτι, η Premier League είναι πολύ πιο επικερδής για όλους αυτούς, χωρίς να χρειάζεται να είναι η Αμερική. Έκαστος στο είδος του. Ναι. Έκαστος στο είδος του. Καλώς κακώς το NBA είναι brand name, αδερφέ. Όπως λες, πέντε brand name, ξέρω εγώ, και σου έρχονται στο μυαλό με το που λες, ξέρω εγώ, αναψυκτικό, υπολογιστές, αυτοκίνητα. Χλωρίνη Κλινέξ. Χλωρίνη Κλινέξ. Μπάσκετ, τι θα πεις. Τι θα πεις μπάσκετ. Σου πει, ξέρω εγώ, Basket League 1 Greek, να πούμε. Ή ξέρω εγώ, Τανζάνια, να πούμε. NBA θα πούν όλοι. Αυτά τα όρισε ο Θεός. Τα όρισε ο Θεός. Αγγλία, ποδόσφαιρο και pop. Αμερική, μπάσκετ και rock and roll. Ελλάδα, φέτα. Και λαϊκά. Και τα καρπούζι, σουβλάκι, τζατζίκι, ζωμπά. Διακοπές, αυτό. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ήλιος. Η ήλιος αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας. Να κλενοποιήσουμε τον Αντακούμπο, γιατί δεν βλέπω. Να πούμε, ο άλλος εκεί, το αδερφάκι του. Εντάξει, δεν τραβάει πολύ. Σε αποστόμωσε ο Τσαλτίδης με το ΦΠΑ και με αυτά με τα 300.000 του Πάουκ TV. Τον παραδέχεσαι, ωραίος. Όχι, δεν το παραδέχομαι. Δεν το παραδέχομαι, γιατί δεν περιμένω να βγάλω συλλογισμό, ρε φίλε. Σωστό. Κι εγώ. Ας βγάλουνε. Okay. Ας πούνε, ξέρω εγώ, τόσα. Μας συμφέρει. Τώρα, συγγνώμη, επειδή δεν παρακολούθησα. Εγώ, επειδή δεν παρακολούθησα, Αντρέα μου, μισό λεπτό. Όντως δεν το παρακολούθησα, γιατί ήμουν στο Βόλο. Βγήκε αριθμός. Στο πρώτο παιχνίδι βγήκε, πάνε 45. Τώρα βγήκε αριθμός για Μπρατισλάβα και Πανιώνιο. Όχι, και αν βγήκε, δεν διαφημίστηκε τόσο πολύ όπως το πρώτο, μιλάω πολύ αντικειμενικά. Χθες μου είπε ο Τάσος για Πανιώνιο 40.000. Άσε τι σου είπε ο Τάσος. Έτσι μου είπε, τι μου να ξέρω. Ο Τάσος το είπε. Ο Τάσος. Υπάρχει κάποιο δημοσίευμα. Λέω, ρε παιδί μου, δημοσίευμα υπάρχει. Δημοσίευμα κάτι. Ανακοίνωση τη ΠΑΕ υπάρχει, γιατί στο πρώτο υπήρξε. 45.000. 600.000 μου είπε στα τρία μάτς. Δεν επικοινωνήθηκε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι μου είπε, τι γελάτε, ρε. Εγώ βλέπεις δεν μιλάω πολύ, γιατί είμαι πληγωμένος τώρα. Μάλιστα. Και δεν μιλάω πολύ. Πρέπει να ανασυνταχθώ. Ναι. Θα τα πούμε όταν ανασυνταχθώ, να πω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Αντρέα. Λογικός είναι, λογικός. Να είσαι καλά. Όχι, απλά ρωτάω, παιδί μου. Στο πρώτο παιχνίδι είπανε 45.000 συνδρομές. Ναι. Στο δεύτερο που ήταν και ευρωπαϊκό και το Πανιόνιο. Επειδή υπήρξε και πακέτο. Ναι. Πόσα πακέτα τέτοια δώσανε. Ναι, δεν ξέρω, ρε Χρήστα, τα πακέτα. Είμαστε εμεί. Ανακοινώνεται το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο γιατί δεν ανακοινώνεται. Πού να ξέρω, ρε φίλε, να μα τρελάνε. Να σου πω εγώ γιατί δεν ανακοινώνεται. Περιμένει άλλο, όχι. Να σου πω εγώ γιατί δεν ανακοινώνεται. Για πες μου, όταν το πρώτο ανακοινώνεται και γίνεται θριαμβολογία και τρεις μέρες μετά δεν ανακοινώνεται το δεύτερο. Είναι λιγότερα. Σημαίνει ότι είναι λιγότερα. Εντάξει, ωραία. Τώρα του έκανε στη μούρη. Ή αντιλήφθηκαν ότι αν ανακοινώνεται θα πρέπει να πλερώ και τα αντίστοιχα ποσά. Ναι. Πάντως θα εκτεθείς, είπες. Το είπες δύο φορές τις τελευταίες έξι μέρες. Ό,τι στοίχημα θες, τέταρτη αγωνιστική θα το δούμε σε κανάλι άλλο. Τηλεοπτικό. Το είπες. Αν δεν γίνει, έχεις γίνει ρεζίλη. Επίτες το είπα.
Για να κλείσω στο ΠΑΟΚ TV. Α, για να γίνεις ρεζίλη. Ναι. Πώς έχεις για όλα... Εγώ λέω μετά, εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο. Η έκφραση απέναντι στη Σωτήρη να τα λέει όλα. Μετά το ΠΑΟΚ Άρης. Και σκέφτεσαι να το δείξει. Εγώ, άκουσε με λίγο. Μια μπουρδα. Μπουρδες μου λένε, μπουρδες μου λένε και νομίζουν ότι μου λένε κάτι σημαντικό. Με μπουρδες θα απαντάω κι εγώ. Εγώ νομίζω το ΠΑΟΚ Άρης θα είναι τεστ. Για τα άλλα τρία μάτς ήταν χαμηλού ενδιαφέροντος. Θα είναι το real test που λένε. Ναι, το test θα είναι. Ερώτηση, να δούνε τι θα... θα ήθελες στον Άρη τώρα σήμερα να σκάσει μύτη Ζωζέ Ανιγκού, προπονητής. Κοίτα, έδειξε έργο. Προπονηταράς. Στο Πανιόνιο, δεν και στη Γαλλία. Γιατί και στο Λεβαδιακό. Γιατί μιλάς για ένα προπονητή και στο Πανιόνιο. Ξέρει πολύ καλά την Ελλάδα. Μην μιλάς για ένα προπονητή που δεν θα έρθει. Μην μπαίνεις στο τρυπάκι. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Εντάξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πώς λέτε, Πογέτα, αυτόν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Δεν έρχεται το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε τότε με τον. Τι να σου πω, 700 χιλιάρικα θέλει εσύ. Εντάξει, ρε, εντάξει. Και άλλα 200 το team του. 900 χιλιάρικα, πού θα τα βρει. Λέω σαν αξία. Σαν, σαν τι, αυτό τι έκανε, δηλαδή, τι αξία δηλαδή. Εντάξει, τι έκανε στην ΑΕΚ δηλαδή. Για έπαιξε λίγο μπαλίτσα η ΑΕΚ. Να σου πω τι είσαι, εσύ η κλασική περίπτωση. Όχι, επίθεση. Κάτσε να τον κάνω. Η επίθεση έγινε από εδώ. Αμερικανό coach basket. Λοιπόν, εσύ η κλασική περίπτωση που θες και κρίνεις και. Τρως από την λάμψη όσων πέρασαν από εδώ. Τι να πάρω κάποιον που δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Δηλαδή, να πάρω κάποιον που δεν ξέρω. Όπως λέγανε συνέχεια. Το Ματέο Γκαρσία. Όχι, εγώ δεν έλεγα το Ματέο Γκαρσία. Εγώ όσο να ακούσω εκπομπέ δεν έλεγα καθόλου το Ματέο Γκαρσία. Για μην ακούσει ένα και τον Τρέγια. Εντάξει. Εγώ δεν. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ καθόλου δεν έλεγα τον Γκαρσία. Καθόλου. Δεν έλεγα, ρε φίλε. Θεωρώ ότι εκεί πέρα ο Άρης έχει. Ελύσεις. Ούτε το Μαντζίνι θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει ο Άρης. Τι, γιατί μου το λες εμένα. Τι θα τον κάνει το Μαντζίνι τώρα που δεν παίζει κιόλας από ό,τι είπε. Στο Άρης είσαι στην εφημε. Τι είπε. Άξο να παίζω λέει. Ποιος το είπε. Ναι. Πάνε στο Άρης είσαι να δεις. Ο ίδιος το είπε. Δεν διαβάζει Άρης. Πάνε άξο να λέει παίζω. Πες για φόρτσα πάω και θα τα ξέρει όλα. Στην Μπορντό έπαιζα λέει και στις γραμμή αλλά η θέση μου είναι άξονας. Στον άξονα παίζω. Λες από το μυαλό μου να το έβγαλα. Στον άξονα παίζω. Το διάβασες. Το διάβασα βέβαια. Κάτσε το διάβασα. Για μπες στη συνέντευξη. Το 1-0. Αν δεν το λέει, θα ξεφτυλιστεί. Ρε το διάβασα εδώ, ρε. Από το όλα πάω τάρι στο διάβασα. Λάθος μετάφραση έκανε ο Σαββόπουλος. Παιδιά, να βγάλω νικητέ για να είμαστε έτοιμοι. Να βγάλω νικητή. Λοιπόν. Λάθος μετάφραση. Εντάξει. Τι λάθος μετάφραση. Δύο στείλανε ο Αντώνης και ο Ευάγγελος. Νικητής είναι ο Ευάγγελος Κίτσης ή Κιτσής. Ζητώ συγγνώμη, αδερφέ. Μάλλον φαντάζομαι Κίτσης. Γκάρι Λίνεκερ, προπονητή. Graham Taylor στο μάτς με Σουηδία. Έτσι, Euro 92. Ο Ντρούλινγκ σίγουρα το θυμάται. Η Αγγλία θέλει νίκη, τελευταίο παιχνίδι. Ιτάται 1-2 από τη Σουηδία. Η Αγγλία προηγήθηκε με David Platt. Ιτάται 1-2. Στο άλλο μάτς γίνεται κόλαση. Η Αγγλία θέλει οπωσδήποτε γκολ και βγάζει τον Γκάρι Λίνεκερ, ο Σάβας Παντελίδης της Αγγλίας, ο συγχωρεμένος, ο Graham Taylor. Θρυλική μορφή. Θρυλική μορφή. Θεός χωρέστων με γυαλιά, κυρίως στη μεγάλη Watford δεκαετία του 80. Ευάγγελε, από σήμερα, μετά την μία. Τι κέρδισε. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου Optical Express. Ωραία, μια χαρά είσαι. Ή ο Ράσιος, ό,τι θέλει, έτσι. Θες να κάνω γυαλάκι, να σας δώσουμε με τον Τρέγια από ένα γυαλάκι. Τώρα πήραμε, έχουμε πρόβλημα στα μάτια, κύριε. Τώρα αλλάξαμε γυαλιά. Δώσε από 10 ευρώ. Ναι. Και πάμε να πάρετε γυαλί αξίας 70 ευρώ. Όχι ηλίου, όχι ηλίου. Έχουμε πρεσβεία. Α, θες ώρες. Τι, πρεσβειοποίηση έκανες. Ναι. Πρεσβειοποίηση. Είχα και μεγάλωσε πάρα πολύ. Πρεσβειοποίηση. Γυαλάκια δεν έχεις τέτοια. Πήρα καινούργια. Κάθε 4 χρόνια σου δίνουν 100 ευρώ ο ΕΟΠΗ. 4. Κάθε 4 έγινε. Από 3-4 έγινε. Με Νέα Δημοκρατία και τώρα. Τα πληρώνεις, Νέα Δημοκρατία, τώρα τα πληρώνεις, τα προπληρώνεις και πας δίνεις τα δικαιολογητικά σου. Πες το τι έγινε με ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν ξέρω με ποιον έγινε, πού να το ξέρω. Με το ζόρι, είπες ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όχι, με το ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Παιδιά, κάποιος έκλασε. Ψεύτη. Εγώ, ο πρωτομιλής είναι ο πρωτομιλής. Μπαμπόγερε! Ένα λεπτό, ο πρωτομιλής είναι και πρωτοκλάσης, λέει. Ένας από τους δύο. Εντάξει. Ωρε φίλε, έπεσαν οι μάσκες. Άντε φύγε από! Μάσκες οξυγόνου πέσαν, περίμενε. Παιδιά, με το καλό αύριο θα πέντε είναι εσύ, τι θες εσύ να φύγεις. Περίμενε, όχι. Έχει δουλειά το παιδί. Πού θες να φύγεις. Παρά 4 λεπτά είναι. Δεν είναι παρά 4, παρά 2. Άντε, δίκιο έχει, έλα. Το 2, γιατί μας το δείξει το 2. Ωραία, γιατί δεν 2 λεπτά, δεν είναι παρά 5. Δεν έχουμε άλλα 2 λεπτά. Να αναπνεύσουμε το σύνολο της του μεθανίου που... Αύριο να είστε σε ετοιμότητα, 4 προσκλήσεις για το live του Gas G, του κιθαρισταρά. Έτσι. Αυτό τι είναι για το υγραέριο. Πλάκα μου κάνεις εσύ. Για υγραέριο. Τεράστιος Gas G. Κιθαρίας του Όζι Όσμπουρν. Από την Καλαμαριά ο Κώστας. Άμα είναι από το Όζι Όσμπουρν ο κιθαρίστας. Εντάξει, δηλαδή έλεος, παιδιά. Αυτά. Σωτήρη Δασκαλά είχαμε και σήμερα. Αδέρφια.
Μην ταΐζετε άλλο. Μην ταΐζετε τα περιστέρια της πλατείας στο τέλος. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα πόδια, έλεγε. Πάλι.